Εκεί ρε φίλε, μπράβο ρε Σωτήρη. Πολύ γκαζάτο, ωραίο, ωραίο. Ποιο ήταν, τα είχε έτσι ο Κωστής προηγουμένως. Ωραίο, γκάζι, κάτσε καλά. Ναι, ωραίο, ωραίο, μια χαρά. Αδέρφια, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε, όλα καλά, εντάξει. Τριτοκοσμικό traffic jam στις κεντρικές αρτηρίες της πόλης. Πραγματικά τριτοκοσμικό. Λείπουνε μόνο τα κάρα με τα βόδια. Αν και για το δεύτερο, λίγο αμφιβάλλω, μπορεί και να είναι εδώ τα βόδια. Καλημέρα, καλημέρα και καλό καλοκαίρι. Έτσι αποχαιρετάει ο καιρός στη Σαλόνικα City, καλοκαιρινός τον Οκτώβρη σήμερα, 31 Οκτώβρη, έτσι. Ο επαγγελματίας είναι εδώ, ο Μάριος Ασλαμής, για τους φίλους Ασλαμάς, χαμίνη του δρόμου και της κερκίδας, γητευτής των αγριεμένων ραδιοκυμάτων, αθεράπευτος νοσταλγός της επίπλασης Ευμάριας, είναι εδώ, είναι κοντά σας οι άλλοι δύο. Απουσιάζουνε, άρα η Τρόικα πηγαίνει ως μονόικα μόνη της. Μόνη της, λάθος, ζητώ συγγνώμη. Σωτήρης Δασκαλάκης, λάτρης της υγιεινούς διατροφής και του καλού ροκ, είναι εδώ απέναντί μου, άρα συνεπώς ουσιαστικά δίπλα μου. Έχετε την καλημέρα και του Σωτήρη Δασκαλάκη. Δεν ξέρω αν είναι καλό αυτό, με το που μπήκα στο στούντιο σήμερα, έχισα τον καφέ, τον ελληνικό. Πρέπει να είναι καλό λογικά αυτό, έτσι. Δεν το έκανα σκοπίμως, δεν το έκανα που λένε εξεπίτηδες, απλά μου χύθηκε ο καφές. Πρέπει να είναι καλό σημαδάκι αυτό. Πιστεύω θα περάσουμε καλά σήμερα. Οι άλλοι δεν φέρνουν ποτέ θέματα, γιατί έχουν είναι καθαρά θεματική. Ο Ασλαμής όμως φέρνει σε μια περίοδο πάρα πολύ δύσκολη, όπως έχει διαμορφωθεί ποδοσφαιρικά, μετά και τις συνεχόμενες επιτυχίες του δικεφάλου του Βορρά. Λοιπόν, 31 Οκτώβρη σήμερα, Σωτήρη, πάμε λίγο χωρίς μουσικούλα αν θέλεις. Το άλλο το κομμάτι το έχεις έτοιμο? Όχι? Α, με την ησυχία σου. Να σου το πω πάλι, θέλεις? Όχι, το έχεις ταμπάρει, δεν χρειάζεται. Όταν το βρεις, πες μου. Τετάρτη, 31 Οκτώβρη σήμερα, Σωτηρίου έτους 2018, Στάχιος Απελού Αριστοβούλου εκ των 70 Αποστόλων Αμπλιάς, Ναρκίσου και Ουρβανού. Χρόνια πολλά και καλά σε όσους και όσους γιορτάζουν. Ανατολή ηλίου 6 και 49. Επιτέλους βλέπουμε φως, γιατί πήγαινε η ώρα 8 παρά 6, ήταν σκοτάδι μέχρι να αλλάξει η ώρα. Αλλά δυστυχώς δύση ηλίου στις 5 και 28. Εδώ πέρα λέμε δυστυχώς, γιατί στις 6 παρά 10 πλέον είναι σκοτάδι. Νάτος, ο Παπ ήρθε, άρα είχε πολλή δουλειά, είχε δρομολόγια. Λοιπόν, είναι και Halloween σήμερα, ε. Τι είναι αυτό? Δεν ξέρω, νομίζω είναι το διήμερο, εψία και σήμερα. Κάπως έτσι δεν πάει, αν δεν κάνω λάθος. Γιατί ακούω σε διάφορα μαγαζιά εκδηλώσεις αυτά, μάσκες, φρίκες, τέτοια. Οπότε στο πνεύμα λίγο της ημέρας και λέγοντας αντίο στον Οκτώβρη. Κάτσε, δεν έβγε ακόμα. Θέλω να καλημερίσω τους 8 συνανθρώπους μου, με τους οποίους εψέ το βράδυ είδαμε στο Βακούρα την ταινιάρα Μάντι. Μάντι. Έτσι λέγεται η ταινία. Μάντι. Του συμπατριώτη μας, σε εισαγωγικά το συμπατριώτης, Πάνου Κοσμάτου. Και το λέω αυτό εισαγωγικά επειδή είναι Αμερικανός ο άνθρωπος, απλά είναι Greek American. Από τους 9 που ήμασταν, 9 μαζί με μένα, ο ένας έφυγε, ο Σωτήρης ο Ζήκος ο κριτικός, στο διάλειμμα, κριτικός στο Κρή με... Ήτα. Με γιώτα βέβαια, όχι με ήττα, μιλάμε για αυτός ο άνθρωπος έλεγε πρωτάθλημα. Ο Σωτήρης ο Ζήκος, ο κριτικός στο κρίμα γιώτα, έφυγε, μου λέει αρκετά είδα, καλημέρα Σωτήρη, να είσαι καλά. Έχασες όμως απίστευτο δεύτερο μέρος. Άντε ρε. Καλημερίζω όμως κυρίως από τους 8 που μείναμε την παρέα των 3 παιδιών, που τους 2 τους βλέπω συχνά πυκνά σε συναυλίες και σε κινηματογραφικές αίθουσες, οι οποίοι όπως και εγώ τρελάθηκαν με την ταινία. Δείτε το, Μάντι, έτσι λέγεται, Μάντι, το γυναικείο το όνομα, M-A-N-D-Y, του Πάνου Κοσμάτου, με πρωταγωνιστή κάποιον που γενικά όταν ακούω το όνομά του μάλλον κάνω μπλιάχ. Μπλιάχ μου είναι παγερά διάφορος. Ποιος είναι? Του Νίκολας του Κέιτζ. Α. Και την Άντρια Ράισμπορν. Ολοχαγός Κορέλη. Ναι, αυτοί οι δύο είναι οι πρωταγωνιστές. Και έπαιζε και ο Χελάκης, ε. Αλλά εδώ πέρα ο Πάνος ο Κοσμάτος βγάζει, δίνει την ευκαιρία στον Νίκολας Κέιτς να μας θυμίσει ότι όταν θέλει μπορεί να δώσει ακόμη και σαρωτικούς ρόλους. ΠΑΟΚ θυμίζει δηλαδή. Ο Σωτήρης με κοιτάει σαν να θέλει να διαφωνήσει. Α, ναι, τι θες να κάνω. Νίκολας Κέιτς, ο ΠΑΟΚΣΙΣ, μάλιστα. Ποιο, εγώ, ναι. Τι. Έχω πιαστεί. Ναι, ναι. Έχω μέχρι τα διαλύσει. Είναι απίστευτο. Ο άλλος ξαπλώνει, κάνει, γυρνάει, ο άλλος όπως θέλει. Εγώ έχω 5 μέρες τώρα, έχω πιαστεί. Έχω πάθει. Έχουμε μικρόφωνα την κυριούλη. Εντάξει. Ναι. Λοιπόν, όταν βγήκαμε, ρώτησα τα παιδιά. Πόση ώρα κράτησε? Αν σας άρεσε η ταινία.
125 λεπτά. Μπράβο. Όταν βγήκα, ρώτησα τα παιδιά, αυτούς τους τρεις που κατάλαβα ότι ψάχνανε για να ξελώσουν την αφίσα της ταινίας. Να την πάρουν τα παιδιά, ευγενικά δηλαδή. Είναι αφισάρα πραγματικά και στο πνεύμα είναι της ταινίας. Αν τους άρεσε και μου κάνανε και οι τρεις. Ταινιάρα! Ταινιάρα! Λέω στα παιδιά στην παρέα αυτή. Τι ομάδα είστε? Splatter, horror movie, B-movie. Και μου λέει ο ένας ο τύπος που μάλλον είναι και ακροατής εκπομπής αυτής. Ξεκίνα και αράδιαζε ήδη. Ξεκίνα και αράδιαζε ήδη. Το είμαι. Έψιλον γιώτα. Αυτός ο άνθρωπος θέλει πρωτάθλημα και καλά κάνει. Λοιπόν, πραγματικά αράδιασα ήδη. Horror movie, metal horror, splatter, B-movie, ψυχεδέλεια, Stephen King, horror rock show, black humor movie, ό,τι μπορείς να φανταστείς. Δείτε την, δείτε την. Δεν τη συνιστώ σε άτομα που δεν γουστάρουν το metal και γενικά την metal αισθητική και το horror rock show. Έχεις εκπληκτικό χάρισμα να γεμίζει τις δύσκολες ώρες σου τις φετινές με τον ΠΑΟΚ πρωταθλητή. Μπράβο σου, κύριε Ιούλη. Γιατί αν τα αφήσεις εσένα, δεν θα κάνεις ακροματικότητα 0,1%. 125 λοιπόν, λεπτάκια, μπράβο σου. Πάμε τώρα να βάλουμε τα δύο βασικά θεματάκια της σημερινής εκπομπής. Το ένα είναι ακρεφνώς ποδοσφαιρικό, το άλλο δεν είναι ακρεφνώς ποδοσφαιρικό. Θα ζητήσω από τον Παπαδόπουλα να μην σχολιάσει το παραμικρό. Το παραμικρό για το πρώτο θέμα, για τους ακροατές, έτσι. Για τους ακροατές είναι και μετά σχολιάζουμε εμείς. Και δίνω το πρώτο θέμα και πάμε στους χορηγούς της πρώτης ώρας της εκπομπής. Λοιπόν, στην παρέλαση φέτος, την μεγάλη στρατιωτική παρέλαση, μάλλον Σωτήρη, το κομμάτι το βρήκε στο άλλο. Λοιπόν, μπαίνουμε το κομμάτι το άλλο, αποχαιρετάμε τον Οκτώβριο με ένα συγκρότημα το οποίο μας προέκυψε ξαφνικά ότι το γουστάρει και ο Παναγιώτης. Λοιπόν, από ένα συγκρότημα μας προέκυψε ότι το γουστάρει ο Παναγιώτης ο Παπαδόπουλας. Γιατί όχι. Και κολλάει και με την τελευταία μέρα του Οκτώβρη τέλος πάντων. Οπότε πάμε να μπούμε λίγο έτσι. Λοιπόν, είδαμε στην παρέλαση και φέτος την μεγάλη στρατιωτική που έγινε στην πόλη μας την Κυριακή. Άπειρες γυναίκες, εκατοντάδες γυναίκες, σε στρατιωτικά οχήματα. Σε οχήματα κάθε τύπου. Άρματα μικρά, άρματα μεγάλα, αυτοκινούμενα πυροβόλα, μη τόσο, Leopard 1, Leopard 1,5, Hammer, Pancart, στα πάντα, Stager, φορτηγά, ημιφορτηγά, είδαμε άπειρες γυναίκες. Και μάλιστα πήραν το ιδιαίτερο χειροκρότημα, λογικό νομίζω είναι. Για ποιον λόγο δεν είδαμε ούτε μία γυναίκα οδηγό, ούτε μισή γυναίκα οδηγό και φέτος. Σχόλιο για εσάς. Στην αρχή εσεμεσικά, στο ξεκίνημα εσεμεσικά και στη συνέχεια τηλεφωνικά. Δεν θέλουμε κανένα σχόλιο. Χρήστε, μετά θα κάνεις εσύ. Μετά. Έτσι, FM κενό. Μήνυμα, αποστολή στο 54-526. FM κενό. Μήνυμα, αποστολή στο 54-526. Λοιπόν, με μεγάλη μας χαρά, εσεμεσικά μας ξεπαρθενιάζει ο 523. Είναι ο Γιώργος ο Ιταλός, ο οποίος στέλνει μήνυμα έπος. Είναι από την κατηγορία αυτή μηνυμάτων την οποία λατρεύουμε και ειδικά σε αυτό στο οποίο αναφέρεται. Έπεσε μία μπάλα μπροστά μου και ακούω, κύριε, μας δίνετε την μπάλα. Την πέταξα πιο μακριά, ακισμένα. Το ότι ξεκαρδίζεται στα γέλια ο Σωτήρης ο Δασκαλάκης, που είναι πατέρας μιας υπέροχης κόρης, καλημέρα Αναστασία. Μας ακούει τώρα. Το σήμερα μικρό γιώτα. Μας ακούει δηλαδή, εντάξει, οκ. Okay. Σωτήρη, βάλε το say από αυτούς. Όπως είσαι εκεί πέρα που ψάχνεις Blue October, βάλε γιατί θα μας πάρει ύπνος. Λοιπόν, να το αποχαιρετήσουμε τον Οκτώβριο λίγο γκαζάτα. Έτσι. Σε λατρεύω. Γιώργο Ιταλό, σε λατρεύω. Λατρεύω κυρίως και στη. Όχι το ύφος του μηνύματος στην κατηγορία αυτή, την οποία ξέρεις τη λατρεύω. Λατρεύω το περιεχόμενο. Ξέρεις ότι ένα. Πλέον, ας πούμε, ένα από τα βιβλία, μία από τις αγωγές βιβλίων που με έχει σημαδέψει είναι του Νικ Χόρμπι, του τεράστιου Νικ Χόρμπι, με τα 3 εκατομμύρια πωλήσεις όλο τον κόσμο, του μεγάλου Άγγλου συγγραφέα. Πάω τα μπλούχος. Ο οποίος ξεκινάει το About a Boy, που είναι βιβλιάρα, διαβάστε το. Έχει γίνει και ταινία, η πιο πολύ την ξέρετε, με το Hugh Grant, που γυρίζει σαν γκομπρόσκυλο, ένα σαραντάρι, σαρανταδιάρης, που οικονομάει επειδή έχει κληρονομήσει έναν πρόγονό του από ένα χριστουγεννιάτικο τραγούδι, είναι εισοδηματίας και κάνει καμάκι κυρίως σε χωρισμένες μητέρες, τρισάθλιος λατρεμένος Hugh Grant. Και όπως λένε οι Blue October, say it. Ναι. Ξεκινάει το βιβλίο με την εξής φράση. Θα ήθελα να γνωρίσω τον Μα που είπε ότι τα παιδιά φέρνουν ευτυχία.
τεράστιος Νικ Χόρμπι, ο οποίος βέβαια μας πρόδωσε πριν από λίγα χρόνια, παντρεύτηκε και νομίζω ότι έχει και παιδί. Μέσα λοιπόν, στα τρία πιο κορυφαία τραγούδια της δεκαετίας είναι αυτό, να ξέρεις. Αυτό εδώ πέρα. Ναι, 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 ναι. Τρομερά ξεσηκωτικό. Σαν rock shit, ναι. Ναι. Σαν rock shit, ναι. Ναι. Θα συμφωνήσω μαζί σου. Ναι. Εγώ λατρεύω τα rock shit. Ναι. Μαζί σου σε αυτό. Έτσι. Λατρεύω τα rock shit. Θεωρώ βλάκες όλους τους εναλλακτικούς, γιατί και εγώ ακούω πάρα πολύ εναλλακτικό rock. Ναι. Έχω... Όπως. Έχω αγοράσει, ας πούμε, άλμπουμ τα οποία πιστεύω τα πήραμε εγώ κι άλλος ένας. Εντάξει. Δύο φορές. Η ευσταθία με έχει αποθεώσει. Η ευσταθία με έχει αποθεώσει. Μου λέει πρέπει να είσαι το πρώτο, μου λέει, άλμπουμ, το αγγλόφωνο, ναι, πούλησε δύο κομμάτια. Βρήκα ποιος πήρε το άλλο. Εμένα δηλαδή. Το άλλο το είχε πάρει, λέει, η μητέρα μου. Καλημέρα, Ευσταθία. Είχε ένα τραγούδι της Μιγδάλη, Όμικρον 2. Λατρεμένη, κάτι... Ευσταθία. Λατρεμένη. Κάτι με όξινα, κάτι τέτοιο δεν έχει. Το ζαμπόνο χωρίς παράδε. Ναι. Ναι. Σωτήρι, όταν μπορείς βάλτο. Ευσταθία, ζαμπόν χωρίς λιπαρά. Με το οποίο είχε τραγουδήσει, πού είχε ακουστεί τότε. Είχε ακουστεί, που είχε. Στο φεστιβάλ εδώ, ρε. Α, εδώ. Ναι. Τα μαθαίνουμε κι αυτά. Όταν έγινε η προσπάθεια αυτή, ναι, της επαναφοράς του κτλ. Ωραία. Λοιπόν, 8.33 το μήνυμά σου σε λίγο. Σε λίγο το μήνυμά σου είναι μηνυματάρα. Βασικό θέμα της σημερινής εκπομπής. Είδαμε πάλι, είναι μηνυματάρα αυτό που στέλνεις, έτσι, σε λίγο, μετά το break. Είδαμε άπειρες γυναίκες και πάλι να επιβαίνουν σε στρατιωτικά οχήματα. Στην μεγάλη στρατιωτική και εντυπωσιακή παρέλαση, να είναι καλά ο Πάνος ο Καμένος. Τα έβγαλε όλα στο δρόμο, όλα. Και καλά έκανε ο άνθρωπος. Και η κυβέρνηση βέβαια, έτσι, και η κυβέρνηση αριστεράς, εννοείται. Γιατί δεν είδαμε ούτε μία γυναίκα οδηγό. Είδαμε σε 30 τύπους αρμάτων, είδαμε σε τζιπ, σε στάγερ, σε ημιφορτηγάκια, σε φορτηγάκια, σε όσκος, σε Mi-38.5, σε Mi-45.5, σε πυραυλοκινητήρια, στα αυτοκινούμενα πυροβόλα, παντού. Και οι πιο πολύ ωραίες κοπέλες. Από πάρα πολύ ωραίες. Πόσο αρέσουν οι παρελάζεις, ρε φίλε. Αφού θυμίζει καθεστώτα, ρε φίλε. Όπως και όλοι, σχεδόν όλοι οι εθνικοί ύμνοι. Μου αρέσουν τα στρατιωτικά οχήματα, βραγόρι μου, άλλο αυτό. Άσου. Εντάξει. Μάριο, κατέβα Αθήνα το Σουκού, έχει Ramjax. Καλημέρα σε Τζούμα του Βορρά, από τα πιο μεγάλα παράσημα που μου έχουν δώσει, φίλε. Τζούμα του Βορρά, με κάνεις, με διαλύεις. Λατρεμένος Κωνσταντίνος Τζούμας, τον καλημερίζουμε. Κατέβα από το Σάββατο μεσημέρι και αντρώμητος πάω. Καλημέρα σε Τζούμα του Βορρά, Ντούζο και όλη την παρέα. Ντούζος, καταλάβατε ποιος είναι, έτσι. Ο κύριος δίπλα μου, πραγματικά, τρελό λουκαλάικ. 441, να σε καλά, σε ευχαριστώ. Παράσημος ο δίδος μου. Δεν θα κατέβω, γιατί πρώτον. Ξεκινάει το φεστιβάλ κινηματογράφου. Τσίκι, κάτι βρίσκεις. Και θα ανέβουν. Είσαι νομίζω εσύ που μου είπες κατέβα, έχει Night Stalker και Last Drive, έτσι. Εσύ πρέπει να είσαι. Πρέπει να είσαι καλά, με συγκινείς. Φεβρουάριος είναι δύσκολος μήνας, εκεί να βρεις τα κάνει. Έχει το φεστιβάλ. 17 μπροστά θα είμαστε. Ναι. Ξεκινάει το φεστιβάλ κινηματογράφου, μία του μηνός, μεθαύριο, και θα δίνουμε προσκλήσεις, που σημαίνει σχεδόν όλη μέρα θα είμαι εκεί. Ανεβαίνουνε και ένα-δυο κορίτσια από Αθήνα, που πάντα όταν ανεβαίνουμε περνάμε πολύ καλά μαζί, αγαπητέ 441. Α, που παίρνεις κιλά, που πηγαίνεις για μπουγάτσα, ναι. Όπως εσείς έχετε τις Θεσσαλονικές που κατεβαίνουν στην Αθήνα για κάτι διήμερα, τριήμερα, live εκδηλώσεις και τέτοια, έτσι και εμείς έχουμε τα αντίστοιχά μας. Party girl. Έτσι, με την μία μάλιστα ψιλοκάτι έχουμε κανονίσει. Δεύτερον... Να έρθω κι εγώ. Ναι. Δεύτερον... Να σε θαυμάζω, όχι. Οι Αυστραλοί Ramjax παίζουν και εδώ. Αν δεν κάνω λάθος, την Παρασκευή, με support τους θεούλιδες Bad Movies. Θα γίνει χαμός, το Σάββατο νομίζω είναι. Εννοείται ότι μετά το φεστιβάλ θα πάμε στους Ramjax. Είναι πολύ ωραία περίοδος αυτή η Θεσσαλονίκη, και ειδικά το τριήμερο αυτό. Δηλαδή έχει φεστιβάλ και μετά Ramjax, θα πέσει ατελείωτο ξύλο, με support Bad Movies. Καλημερίζω τους Bad Movies, τα παλικάρια. Ελπίζω ο Γκέμου να έχει γυρίσει από το Βερολίνο για να κάνουν προετοιμασία για το live αυτό. Καλημερίζω τον Κώστα από τον Πάτε Σκύλι. Κώστα, να είσαι καλά, τον Μπέμπι και τον. Να μ' κόλλησα. Τον Γέροντα, τον Θρύλο, τον Κιθαρίστα. Sorry. Ζητώ συγγνώμη, κόλλησα τώρα. Μέχρι την άλλη Κυριακή είναι. Αλλά με συγκινεί η πρόσκληση. Το live είναι το Σάββατο. Όχι, το τέτοιο, το φεστιβάλ. Το φεστιβάλ, 11 του μηνός. Τελευταία. Μία με 11, έτσι. Ωραία. Θα δίνουμε προσκλήσεις εδώ από το Λίμπερο. Έτσι. Εννοείται, το Λίμπερο είναι κάθε χρόνο χορηγός. Την κλείνει τη χορηγία ο Κόλκας. Ο 845 είναι ο Θουβού. Στέλνει μήνυμα να πάρουμε λίγο μία μουσική ανάσα για να μην γινόμαστε αντιραδιοφωνικοί. Λοιπόν,
Λοιπόν, είναι ο Θουβού, ο οποίος λέει: καλημέρα. Τελικά ψάξατε να δείτε πόσο Χίτλερ κατέκτησε τη Δανία και την ομοιότητα του αγώνα του Άρη με την ΑΕΚ, αυτό το γεγονός. Ειδικά με την αντίσταση των Δανών. Άντε, καλημέρα ξανά, μανά. Αγαπημένε Θουβού, σε λατρεύω. Έχεις βέβαια στείλει πολύ, πολύ, πολύ καλύτερα μηνύματα. Είναι το ίδιο που έστειλες η Δευτέρα και μας λες και σήμερα αν το ψάξαμε. Νομίζω το θέμα εξαντλήθηκε και κουράζει. Θουβού, τα προφανή δεν μου αρέσουν. Εμένα μου αρέσουν λίγο πιο ψαγμένα. Όπως αυτό που θα σου βάλω τώρα, με αφορμή τα όσα άκουσα εψέ από την Αγάπη Γαβριλίδου και στη μεσημεριανή εκπομπή του Γιώργου του Ζαγόρα. Σωτήρη, ένα ίχνος με χαμηλώνεις, το ένα είμαι εγώ. Ένα ίχνος άπως να χαμηλώσεις. Λοιπόν, για πες μας για την αγάπη. Αυτό είναι το ακρεφνός ποδοσφαιρικό θέμα της σημερινής εκπομπές. Η οπαδή του ΠΑΟΚ. Σε ένα ψηλό, 35 πόντους έχεις πάρει. Χρυσανθέ, κατευθείαν με βγάζει φωτογραφία. Κατευθείαν, τώρα έξω. Κατευθείαν. Ω, φανταστική. Τώρα την είδα, αφού κάθεσαι πλάγια. Ναι, ναι, εδώ θα βγούμε φωτογραφία. Όχι, τα βλέπω όλα μπλε. Όχι, εγώ. Όχι, μόνο του. Μόνο με εγώ εδώ και με πράγματα που έχω φέρει. Μόνο του. Ψαγμένα, όχι κουτούλα. Εσύ τι να βγει μαζί μου. Αυτό έκανε κουβαδιέ στο τσιφό μου, τον έκανε το γέννητο τσιφό που λέμε το. Τι να το βγει. Αυτό ψήλωσε, ρε, σαν πήρε 35 πόντου. Φοβερό. Όταν δυνατίζει ο άνθρωπο και εσύ. Εσύ είσαι που είσαι κοντό, πήρε σε κιλά. Άντρε κακομπήρι. Μου φορέ και πέρα τον τσίλτρε τώρα, τον φτωχό τώρα του γρασιδιού. Κακομπήρι. Τον τσίλτρε μαλί τον έκανε εδώ πέρα το βάσια. Άιτε. Τι? Όχι, σαν να ψήλωσε έτσι, αυτό μου φαίνεται. Ο άνθρωπο που χάνει κιλά παίρνει και προ τα πάνω. Το ναι, το ξέρω. Τι είδε, το ξέρει. Το ξέρω, λίγο. Σε σένα ναι. Το λέω με αγάπη. Ναι, το. Είσαι πει που είσαι, λέω, είσαι λέω Ζουμπά. Ματσμούτζι στη συνέχεια. Ο άνθρωπο που βάζει τι είναι. Ανοίγει. Η συγχωρεμένη μάνα μου όταν είχα πάρει κάποια στιγμή πολλά κιλά, Θεός χωρέ την, μου είχε πει. Ξέρεις πως δείχνεις, λέει. Εσύ δίνει 2 μέτρα. Σαν τώρα, τον ρίζο 110 κιλά. Πραγματικά. Γίνα έτσι, το είχε πει. Ναι, δε, έτσι είναι. Ναι. Σωτήρη, μόνο αυτό το θεματάκι, παλικάρι μου. Ναι, κλείσε ναι, το χαλί μας. Ναι, πάμε λίγο χωρίς χαλί και πάμε στο break. Έτσι. Θα μιλήσει για την αγάπη. Λοιπόν, ναι. Με αφορμή το προψεσινό ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Πέρα, εγώ δεν σχολιάσω τι μάτς ήταν. Άφησε χθες σε κάθαρα, ας πούμε, και ο Ζαγόρας τα φωτογράφησε, ναι, και πολύ ο παδί του Άριος. Που να γυρίσει και ο Μαουρίσιο. Λοιπόν, πάμε αυτό. Κλείνουμε. Παναγιώτη, λίγο να το βάλω και βάλω, θα σχολιάσει μετά με την ησυχία σου. Λοιπόν, ακούω χθες την εκπομπή του Γιώργου του Ζαγόρα. Σκόρπια περίπου 40 λεπτά. Σκόρπια. Και έχει σημασία αυτό που λέω. Είχα και μια σχετική συνομιλία στο πρώτο τελευταίο διάλειμμα εψέ με την Αγάπη Γαβριλίδου. Άκουσα ατελείωτη ηρωνία για τα μωρά του Δόνη μετά την προψεσινή εμφάνιση στην Τούμπα. Λοιπόν, πέρα από το πώς ήταν το μάτς και λοιπά και λοιπά και λοιπά, μία απορία στους οπαδούς του ΠΑΟΚ που κάναν τόσο εύκολο και φτηνό χιούμορ, το πιο φτηνό και προφανές χιούμορ στην εκπομπή χθες του Ζαγόρα. Δηλαδή, γελίο χιούμορ. Πραγματικά γελίο χιούμορ. Πραγματικά. Κάποιοι, όχι θέλοντας να κάνουν χιούμορ, ναι, επισηρηματολογώντας και καλά. Έτσι, δύο είναι τα σκέλη. Τα μωρά του Δόνη έδωσαν 7 αγώνες πριν το προψεσινό. Ναι. Δηλαδή, το κριτήριο ήτανε το μάτς αυτό στην Τούμπα. Στην Τουμπάρα, ναι. Που ο ΠΑΟΚ το ήθελε οπωσδήποτε. Με πίεση από τον κόσμο. Μάτς τόσο ειδικών συνθήκων. Και όχι στα 7 προηγούμενα μάτς. Τριήμερη ήταν εκεί. Δηλαδή με την τιμωρία σαν θηλιά των μείον 6 ή το κριτήριο για το τι παίζει ο Παναθηναϊκός φέτος που του προέκυψε, εγώ το λέω έτσι, του προέκυψε. Δεν ήταν κάποια βάση πλάνου. Αγωνιστικό πλάνο στην Ελλάδα είναι αστείο, ειδικά σε μεγάλες ομάδες. Το περίφημο εκείνο του Μαρινάκη, ο νέος ελληνικός Ολυμπιακός, ο οποίος κράτησε 5 μήνες, ούτε καν 6. Εννοείται, σε μεγάλη ελληνική ομάδα, σε μεγάλο κλαμπ δεν γίνεται σχέδιο, δεν υπάρχει. Είναι ανέκδοτο. Σχέδιο, ας πούμε, είχε ο Αστέρας Τρίπολης. Ναι. Για δύο διαφορετικές τριετίες. Ο Πανετολικός ίσως. Ναι. Ο ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός και σχέδιο δεν υπάρχει. Είναι κωμωδία. Τέλος, τα έχουμε πει 100 φορές αυτό. Γιατί υπάρχει η πίεση, η πρέζα της νίκης. Έτσι, μπράβο. Πρεζόνια είμαστε. Ο Ολυμπιακός καλά θα κάνει φέτος να μην αλλάξει τον άνθρωπο αυτόν που δουλεύει ωραία και φαίνεται ότι θέλει να κάνει ωραία πράγματα. Έχει κάνει. Έτσι. Πάει αυτό. Τσιμέντο. Το άλλο τώρα, το β' σκέλος. Σε αυτό εδώ ήταν και η διαφωνία και η απάντησή μου στην Αγάπη την Γαβριλίδου. Την οποία εκτιμώ πάρα πολύ και είναι γνωστά τα αισθήματα τα οποία εκτρέφω για αυτήν. Σε αυτήν κάθε μέρα, συνέχισε. Έλα μωρέ, ποια μωρά τώρα. 2-3 είναι εκεί, όλοι οι άλλοι είναι γέροι.
Μάλλον κάτι δεν πάει καλά με μένα. Μάλλον κάτι δεν πάει καλά με μένα. Κάθισα λοιπόν, εψέ το βράδυ. Θες μετά, το κόβεις εδώ πέρα, να το κλείσω στο τύρι και πάμε. Ένα λεπτό είναι. Εψέ το βράδυ κάθισα λοιπόν στις 2 παρα 10 και έβγαλα τις ηλικίες όλων των παικτών που αγωνίστηκαν προς το βράδυ στην Τούμπα. Και του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού. Και τις αλλαγές και τους βασικούς και αυτούς που δεν μπήκανε ποτέ να παίξουν. Τους βάλαμε την πιπίλα στο στόχο. Επειδή μας πιέζει ο χρόνος, να θυμίσω ότι πρώτον, καλή μου αγάπη Γαβριλίδου, δεν είμαστε ούτε Ολλανδία, ούτε Δανία, ούτε Μεγάλη Βρετανία που βλέπουμε στην 11 ποδοσφαιριστές οι οποίοι ακόμη θυλάζουν ή μπιμπεριάζουν, δηλαδή αυτά τα φαινόμενα gigs, πρεμιέρα, ντεμπούτο στα 17 και στα 16 μισό ή του Γκόμες, του πολύ καλού στόπερ της Λίβερπουλ, ο οποίος στα 16 του έπαιζε βασικός στην Τσάλτον, στην Championship και έτρωγε ξύλο από 35 άριδες, δεν γίνονται εδώ πέρα. Είμαστε Ελλάδα για μπαρμπάδες και μπαρουτοκαπνισμένους. Οπότε και 3-4 παιδιά 20 ετών, ναι, είναι μωρά. Όταν επιστρέψουμε, θα δούμε τις ηλικίες των παικτών των δύο ομάδων που παίξανε προψέ το βράδυ στην Τούμπα. Γιατί το φτηνό χιούμορ και η φτηνή ηρωνία δεν ταιριάζουν στο Λίμπερο. Ωραία φωτογραφίες με τον Βαγκαλόπουλο. Όντως, ανεβαίνει στο Facebook του Λίμπερου η φωτογραφία μου με το t-shirt που έχει κυκλοφορήσει ο Ηρακλής, επίσημο προϊόν της μπουτίκ του Ηρακλέως, με Βασίλη Χατζηπαναγή Lego και με κάτι που κρατάω, έτσι είναι συμβολικό. Οι φίλοι του Ηρακλή, μην ξεχνάτε, και το ατρομή του βέβαια, 5 και 4, γιατί ξέρω και παιδιά φοιτητές που ζουν εδώ πέρα και είναι οπαδοί του ατρομή του. Μεγάλο μάτς, Καφτατζόγλιο στάδιο, 5 και 4. Δώστε μάχη να κουραστεί ο ατρόμητος. Ζωντανή σύνδεση με το Λίμπερο σε περιγραφή του Γιώργου του Ματζιούκη, Ηρακλής Ατρόμητος Αθηνών για το κύπελο της πατρίδος μας. Υπάρχει ένας σχεδόν μίνι μηνυματικός χήμαρος, αν και δεν έχουμε σήμερα κανένα δωράκι, έτσι. Και το είπαμε να ξεκουραστούμε λιγάκι. Αντώνη Δημητριάδη, καλημέρα. Μάστερο φόρασης. Θα δώσουμε αύριο, μη μασάς. Λοιπόν, του Θουβού το διαβάσαμε. Μάριο κατέβασε στην Αθήνα, το διαβάσαμε. Σουάρες είναι ο Ουρουγουανός ποδοσφαιριστής της Μπαρτσελώνα. Στην Λάρισα είναι ερώτηση κοπέλας μετά από blowjob. Λέει ο Γιώργος ο Ιταλός. Μα την Παναγία, το διάβασα, δεν το είχα δει. Το διάβασα, λέω, φαίνεται κάτι παίζει με τον βλάκα αυτόν. Πέσε στο δασκαλάκι. Σωτήρι, το άκουσες. Μήνυμα του Γιώργου, καλά, περιττό. Του Γιώργου του Ταλού, περιττό. Εντάξει, βλακία που το λέω, λάθος αυτό. Λοιπόν, ξεκινάει το μήνυμα. Πες μου εσύ το μυαλό σου πού θα πάει. Εγώ δεν το είδα και μετά το διάβασα. Σουάρες είναι ο Ουρουγουανός ποδοσφαιριστής της Μπαρτσελώνα. Έτσι. Στη Λάρισα τι είναι. Ερώτηση κοπέλας μετά από... Επειδή δεν έχεις διαγωνισμό... Ναι, παλικάρι μου. Την ανέβασες. Οι 8 πρώτοι, ναι, έχει ανέβει. Ωραία, μπράβο. Οι 8 πρώτοι που θα καλέσουν στο τηλεφωνικό μας κέντρο θα πάρουν εισιτήριο για το Άρισα ή το Σπάτον. Το σημερινό, το απογευματινό. Α, μα, και αυτό 5 και 4, ή 5. Θα φανεί και στην πράξη την αίτητος. Ίδια ώρα, έτσι. Λοιπόν, προσέξτε. Άρης αίτητο Σπάτον. Και αυτό, Greek FA Cup, έτσι. Greek FA Cup. Φωνάζει όντως. Οπότε είναι η ίδια ώρα, έτσι. Θα έχουμε σύνδεση. Τι να κάνουμε. Να βάλουμε αυτό το μικρόφωνο σε μένα εδώ. Καλό. Όχι. Καλό. Το σκέφτηκα είναι, και είναι εγώ. Καλύτερο, και εγώ το είπα στον Χρήστο χθες. Το είπα στον Χρήστο χθες. Θα το αλλάξουμε. Άρα σήμερα έχουμε δύο μάτς 5 και 4 στην πόλη μας για το κύπελλο Ελλάδος. Όχι. Μήπως παίζει και ο Απόλλωνας. Ναι. Και τον αδικούμε. Τρεις ώρα. Μην το λέτε, γιατί είναι κρίμα, άδικο. Με ποιον παίζει. Με τον Πανιόνιο. Ματσάρα. Τρεις ώρα. Απόλλων Καλαμαριάς. Απόλλων Πόντου. Απόλλων Πάτρας. Πανιόνιος. Απόλλων Πι. Απόλλων Πόντου. Πανιόνιος στις 3. Αξίζει να πάτε. Ναι. Εκεί στην Καλαμαριά. Στο... Ωραίο μάτσι είναι αυτό. Στο στάδιο του Απόλλωνα, παιδιά. Άρα. Να είστε καλά. 8 πρώτοι που θα καλέσετε στη Μαριλίζ τώρα. Κερδίζετε το εισιτηριάκι για να πάτε στο παιχνίδι του Άρη με τον Αίτητο Σπάτο. Ωραία. Για να μην το ξεχάσουμε και αδικήσουμε. Sorry, ναι. Αύριο θα έχουμε Άρης Ολυμπιακός. Για πάλι μπάσκετ. Α, μπάλα. Α, για το ποδόσφαιρο. Α, θα δίνουμε εισιτήρια. Τέλεια. Ωραία. Λοιπόν, ο 833 σχετικά με το θεματάκι με τις γυναίκες οδηγούς σε στρατιωτικά οχήματα. Γυναίκα οδηγός σε στρατιωτικό όχημα δεν το κόβω να μπαίνει ποτέ για τον απλό λόγο του ότι δεν έχουν καθρεφτάκι για να φτιάχνουν το μακιγιάζ. 833
υπέροχο μηνυματάκι. Θα το εκτιμούσα ιδιαιτέρως αν είσαι και γυναίκα. Τα Λουιζάο. Ανέβηκε το γραφείο του Λουιζάο του Λιμπέρο. Ξυρίστηκες. Ξύρισε την κασίδα σου. Λοιπόν, έβαλες ωραίο τέτοιο. Πολύ ωραία φωτογραφία από Χρήστο Τσαλτίδη. Σε έχω βγάλει και με ωραίο background που τονίζει. Σε παραδέχομαι. Το σμιλευμένο κορμί σου. Μπράβο. Υποκλίνομαι στις φωτογραφικές ικανότητες του Χρήστο Τσαλτίδη. Όταν θέλει, γιατί το βόρεσαμε εμείς του Πάουκ με το τέτοιο, με το Real Gangster. Αν κάνω σπένα, λάθο κάνει. Η φωτογραφία θέλει έξω όρθιος και σκηνοθεσία. Δείτε τη φωτογραφία μου στο Facebook του Λίμπερου με το τίσερ του Βασίλη Χατζηπαναγή, πολύ πολύ ιδιαίτερο, το οποίο πουλάει σαν τρελό. Εγώ το πήρα, είχα πέσει πάνω στην παραλαβή πριν από περίπου 1,5 μήνα. Και δείτε και σχολιάστε το τι κρατάω. Να πούμε ότι η πάνινη τσάντα για τα ψώνια, η υπέροχη που είχε βγει με Βασίλη Χατζηπαναγή που γράφει «Εγώ τις σακούλες τις μοίραζα δωρεάν», έχει εξαντληθεί, περιμένουν τώρα τη νέα παραγγελία. Πηγαίνουμε στον Άλεξ Σίρβελ. Άλεξ Σίλβερ. Ο οποίος λέει: καλημέρα, το κλασικό του πάντα. Να είσαι καλά, καλημέρα. Έχω κάνει like σε φωτογραφία του πρόσφατα. Ήταν καλούτσικος εκεί. Ήταν το μωρό, βέβαια, δίπλα και η γυναίκα του. Οπότε είχε ομορφιά έτσι και φωτογραφία. Ναι. Αλλά και αυτός ήταν καλούτσικος. Ναι, ναι. Καλούτσικος. Το ότι αναφέρεται σαν ροκ. Θες να γράψεις μάλλον το τε με έψιλον, προφανώς, έτσι. Αυτό καταλαβαίνω. Ναι, ναι, τον εκνευρίζεις όμως. Δεν μπορώ να πάω έτσι, ρε φίλε. Το ότι αναφέρεται σαν ροκ. Τι πλάκι. Ναι. Δεν γίνεται. Μπορεί να κάνεις αυτό όμως. Ναι. Πες τα γόρι μου με το δικό σου τον τρόπο. Πες τα, δεν βλέπω το. Δεν βλέπω το. Δεν βλέπω. Δεν βλέπω το. Δεν κάνω. Ο καημένος ο παππούς. Ναι, ρε φίλε, έχω μείνει έτσι. Γιατί είστε ανθρώπινα έτσι, έτσι. Ναι, έλα, κάτσε εδώ πέρα έτσι. Όχι, μπροστά έτσι. Ο καημένος. Θα αλλάξουμε θέση, Μαριούλη. Δεν έχω διαλυθεί. Έχω πιαστεί. Είμαι έτσι. Είμαι μια μισή ώρα μέσα. Όντως. Έχει δίκιο, εσύ φταίει Σωτήρη. Δεν φταίει ο Σωτήρης, ο Λίμπερο φταίει, άστο. Ο Λίμπερο φταίει που έχει μεγάλη φωνή. Τα λέει και ο Σαγόρας. Είχες πει πριν 22 μέρες ότι αυτό θα αλλάξει. Ναι, αλλά είμαι στη διαδικασία. Ναι, πέρασαν 22 μέρες. Όχι, νομίζω όχι. Είσαι από το ΣΥΡΙΖΑ χειρότερος. Όχι, ρε. Ο ΣΥΡΙΖΑ ό,τι λέει το κάνει. Για τα μηνύματα. Και δεν φταίει καθόλου ο Σωτήρης Γαλάκης. Δεν μου φταίει καθόλου ο Σωτήρης. Το ξέρεις καλά. Το ότι αναφέρεται σαν ροκ την βλακεία που ακούμε και στην ίδια πρόταση βάζεις την Ευσταθία, ξερνάνε η Thin Lizzy και η Kiss και είναι τους δίσκους τους. Έχει ξεφτυλιστεί το είδος από τον κάθε φλόρο που δεν μπορεί να σταυρώσει γκόμενα, πιάνει μία κιθάρα, παίζει τις ίδιες συγχορδίες με άλλη σειρά, σαν άλλος έντεχνος Έλληνας, κάνει και μανίκι τατουάζ, αφήνει και μουσι και βαφτίζει τα gay pop κομμάτια ροκ για να τον βάλουν στο MTV. Κάνε μια ανασκόπηση ποια είναι τα καλύτερα ροκ κομμάτια αναχρονιά σε βάθος 20 χρόνων, να δεις πως ξεφτιλίζεται η ιστορία της ροκ. Άισιχτήρ είναι η εποδός του μηνύματος. Σαν έχει λίγο δίκιο. Θέλω να σ' αγκαλιάσω. Έχεις πολύ δίκιο. Απλά έχω μια ένσταση εγώ, Άλεξ Σίλβερ, λατρεύω τα ροκ hits. Επαναλαμβάνω. Και στην Ελλάδα, ειδικά στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό, το ροκ χρειάζεται τα hits. Ξέρω, το καταλαβαίνω, είμαι μαζί σου. Καμία σχέση, παράδειγμα, το shit Waiting for an Alibi τον Thin Lizzy ή το Love Gun των Kiss που ήταν τότε hit στην Αμερική με το Say 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 των Blue October. Έτσι, μπράβο. Εννοείται. Εννοείται. Οι Blue October μεγάλωσαν με Kiss, λατρεύουν τους Kiss. Δεν έχω μιλήσει μαζί τους, αλλά είναι αυτονόητο. Απλά είναι η ρημάδα η εποχή. Από τους Blue October ξέρω κοριτσάκια που τσιμπήσανε και πήγανε και στους Queen of the Stone Age. Έτσι. Να το πω έτσι απλά, Alex Silver. Ό,τι κερδίσεις λες. Έτσι. Ο 469 πιάνεται από την έκφραση που είπα ότι εκτρέφω, είναι γνωστά τα αισθήματα τα οποία εκτρέφω για την αγάπη της Γαβριλίδου. Μοσχάρια εκτρέφεις, Μάριε. Τα συναισθήματα τα τρέφεις. Καλημέρα, λέει ο Τζίκ. Τζίμι, σ' αγαπώ. Σ' αγαπώ. Είναι γνωστά τα αισθήματα τα οποία εκτρέφω για την αγάπη Γαβριηλίδου και θα ήθελα μαζί με τα παιδιά να τις ευχηθούμε χρόνια πολλά και ευτυχισμένα. Happy Έχει birthday. Γενέθλια σήμερα. Γίνεται 21. Δεν το ήξερα. Δεν ξέρω τι ηλικία, πόσα κλείνει και εμείς θέλω... που την ξέρουμε, δεν μαθαίνουμε. Στον αέρα δεν θέλω να τα πω. Άσε τώρα. Να τις ευχηθούμε. Σιγά μην είναι μόνο 21. Να τις πούμε. Απλά δείχνει 18. Η αγάπη δείχνει 18. Η αγάπη είναι μόνο 21. Η αγάπη δείχνει 18. Αν είναι 21, μόνο έχει τεράστιες προοπτικές καριέρας. Μπράβο. Ναι, λοιπόν.
Θέλεις να το. Πόσο είναι η αγαπή, να ευχηθούμε και οι τρεις. Τι να πούμε, τι αγάπη να, να ζήσεις. Χρόνια πολλά. Πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ, πρώτο χρονιά. Άστα αυτά. Αγάπη να ζήσεις. Χρόνια πολλά. Πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ, πρώτο χρονιά. Να τα πούμε. Εγώ πήγα και τις ευχήθηκα σήμερα να κερδίσει ο ΠΑΟΚ. Το είπα. Σύσω να ψήλωσε 35 πόντους και σπίτι να κερδίσει ο ΠΑΟΚ. Τρομερό πράγμα. Παίζει ο ΠΑΟΚ. Όχι, εγώ. Α! Sorry, λέω γιατί ήμουν. Σταυροπόδι, οδεύουμε για το διπλό στο Περιστέρι. Εντάξει. 4,72 λατρεμένε, τι κάνεις, ο οποίος λέει με αφορμή το Μάντι που είδα εψέ του Πάνου Κοσμάτου. Το Μάντι είναι ένα ψυχεδελικό διαμαντάκι με πάμπολες αναφορές στην underground κουλτούρα των 80's. Μουσικάρες από τον Μακαρίτη Γιώχαν Γιώχανσον, σε αυτόν τον αφιερωμένη ταινία, στο τέλος το γράφει έτσι, στη μνήμη του Γιώχαν Γιώχανσον, και τον Στέφεν Ομάλεϊ, τον Σούνοου. Μπαντάρα, δεν υπάρχουν, άστο. Ένα τσεκούρι. Παραστασάρα. Ποδοπαθητηθήκαν για να μπουν 8 άτομα ήταν. 9. Μαζί με εμένα 9. Εχθές το βράδυ 9 άτομα. Εχθές το βράδυ. Ένα τσεκούρι στο σχήμα της γραμματοσειράς των Celtic Frost. Το Starless των King Crimson στους τίτλους έναρξης. Ναι, το έχω σημειωμένο. Μπράβο. Και ο Nicolas Cage εντελώς εκτροσιασμένος. Ταινιάρα. Σου άρεσε δηλαδή ο Cage, Μάριο. Θες. Γενικά δεν άρεσε, δεν το συγχαίρεσαι. Σχεδόν το συγχαίρομαι. Τίποτα το ιδιαίτερο. Ναι. Μόνο μία ταινία είναι στα 90s που έχει κάνει. Ποιο είναι και το Angel, ποιο είναι το Angel. Ναι, 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 που πεθαίνει και τέτοια. Ναι. Με την ξανθιά. Όχι. Ποιο. Με μια κοπέλα. Πόλη των Αγγέλων. Πόλη των Αγγέλων, ρε. Μπράβο, ρε σκύλε. Ναι, ρε, ασλαμά, τώρα που έχει δίπλα σου συνεφίλ. Μπράβο. Η Πόλη των Αγγέλων. Ναι. Που την βιάζουν, που είναι πόρνη. Ποια είναι πόρνη, ρε. Όχι, ρε, δεν είναι αυτή. Άλλο λέει. Που γνωρίζει μία πόρνη. Την οποία τη βιάζουν τρεις πιτσιρικάδες. Όχι, εγώ λέω για την Πόλη των Αγγέλων. Κολεγιόφλωρο, τέτοιο στυλ. Που πεθαίνει με το. Όχι, είναι με Μεγκράιν, χτυπά... άστο ναι, πολύ. Αυτό. Με τη Μεγκράιν που σκοτώνεται, τη χτυπάει με ποδήλατο. Εντάξει, ωραία, εντάξει. Τελείως mainstream, εντάξει, ωραία. Αυτό το έχω δει. Το έχω δει μια μισή φορά αυτό. Εντάξει. Παιδιά, αυτό είναι πραγματικά ψυχεδελικό διαμαντάκι. Το Μάντι. Του Πάνου Κοσμάτου, έτσι. Είναι Greek American. Ελληνοαμερικανός σκηνοθέτης. Είναι η δεύτερη του ταινία. Νομίζω η πρώτη λέγεται Back to the Black Rainbow, κάπως έτσι. Όσοι αντέχετε και γουστάρετε τέτοιο σινεμά, δείτε την. Εγκληματίας ο Σωτήρης ο Ζήκος, καλός φίλος, εκτιμώ πάρα πολύ τις γνώσεις του και την κρίση του ως κριτικός κινηματογράφου και θεάτρου, αλλά έκανε έγκλημα χθες που έφυγε. Απλά δεν είναι στο πακέτο στην κουλτούρα τη φάση αυτήν. Έτσι. Και επειδή λέτε ότι ο Ιβάν Σαββίδης φοβάται τους Αμερικάνους με τα New York Times και τα λοιπά, δες μια φωτογραφία ενός οπαδού του ΠΑΟΚ έξω από τους New York Times. Δείγμα είναι ότι φοβάσαι. Ορίστε το δαχτυλάκι του θαλαμοφύλακα έξω από τα γραφεία, κατάλαβες. Ο θαλαμοφύλακα θα την πληρώσει ακριβά. Δεν θα την πληρώσει. Τρέχει ολόκληρο. Πώς δεν μπούκανε μέσα, να του πάρει και τα τυπογραφία. Είχαμε μείνει όμως, γιατί ο Σωτήρης σωστά ζήτησε διάλειμμα, είχαμε μείνει. Γιατί δεν βγάζει και τη φάτσα του. Ναι. Στο αν. Αφού είναι τόσο μάγκα, γιατί δεν βγάζει και τη φάτσα του. Να τη δημοσιεύσουμε. New York Times, να μας κάνει ναι, φοβήθηκε έτσι. Τώρα. Ναι. Φοβήθηκε τώρα. Τη φάτσα του και δεν τη βγάζει. Γιατί δεν μα είναι εκεί πέρα μπροστά, αγόρι μου γλυκό. Εκεί μπροστά και κάνει φωτογραφία. Βγάζει φωτογραφία και τη στείλει σε μένα, ρε φίλε. Το δάχτυλό του. Να βγάλει και τη φάτσα του. Μα βρίσκεται αυτό μπροστά, βρίσκεται. Κατάλαβε. Ολόκληρο βρίσκεται. Μαγιά χωρί να φαίνομαι. Άντε ρε κακομίριδε. Τον βρίσκουν και με αυτό τώρα. Ναι, ναι, ναι. Φοβάται πώ θα βρίσκουν για αυτόν. Θα τον απελάσουν τώρα. Θα την ψηλιαστεί ο θαλαμοφύλακα. Αλώνει όλη την Αμερική. Θα την ψηλιαστεί ο θαλαμοφύλακα. Σαν να ψήλωσες 35 πόντους έχεις πάρει την πόη. Τι είναι αυτό το πράγμα. Φοβερό. Υπάρχει κάτι που κάποιος κάνει τέτοιο. Δεν ξέρω, το γνωρίζω. 4 πόντους έχασε στο μπάσκετ. Ναι, Χρυσανθέ. 64-68. Τι έκανε. Νίξει ο Πάο και ένα πόντο στο μπάσκετ στην Ευρώπη. Όχι, ρε. Ναι, χθες κερδίζαμε. Ναι. Δεν το λέω. Ένα πόντο. Πώς το πήρε. 3 πόντους έχανε στα 11 δευτερόλεπτα. Ποιο σφύριγμα. 3 βολές. Ναι. Ισοφαρίζει 82-82 ναι. Και του δίνει και φάουλ ναι. Σε νεκρό χρόνο. Κάτσε μέσα στην Γαλλία που έγινε. Εδώ. Νάντερ, δεύτερα. Νάντερ, γαλλική. 11 δευτερόλεπτα. Πώς την είπες? Νάντερ, η οποία έχει κάνει μια χαψιά από τις αμπρακατάκια που παίζετε εσείς. Κάτσε, τι είναι αυτή η Βελγική. Γάλλη, Γάλλη. Γιατί μεγάλο και ότι παίζει. Πόσο έληξε πέρσι το Άρης Νάντερ. Άρης Νάντερ, δεν θυμάμαι. Κάνε μια χαψιά αυτού, παίζετε. Του κέρδισα πέρσι εδώ μέσα. Ναι, ναι. Εντάξει, εδώ. Πέρσι, ναι. Την ίδια ομάδα αυτή που ναι. Λέει, την ναι. Κέρδισα πέρσι εδώ. Πέρσι ήταν διφορετική. Ναι. Φέτος δυναμώσαν. Με τον ίδιο παίκτη το Waters ήταν. Ναι, φέτος δυναμώσαν. Πήραν κι άλλον. Σε τι πετάγες. Πήραν τον Τιμπουιζόν, τον Τακουρί, τα νύψια του. Α, ναι. Μην έρθω έξω. Ναι. Τι ύψος είναι αυτό, ρε φίλε. Αυτό με το ύψος. Μπράβο, ρε. Μπράβο, ρε Ντάνκα Φέργκισον Αριανάκη. Μπράβο. Η ταινία που ψάχνουμε είναι Living Las Vegas με Elizabeth Σου. Μπράβο, ρε Ντάνκα. Ωραία. Ο παδός της Everton και του Άριος. Μπράβο, ρε Παλίκαρε. Μπράβο. Και ενώ ο Γιώργος Σταλός συνεχίζει τη διαβολή. Αίτητος Παπαναστασίου versus αίτητος Σπάτων.
Παρ' όλα αυτά, το δικό σου το παιχνίδι μετατέθηκε με, τέτοιο, με την αγκαλιά της ελληνικής αστυνομίας να μην παίξεις τρία παιχνίδια σειρά. Έτσι γουστάρουμε. Ωραία, έτσι γουστάρουμε. Αφού δώσαμε καμιά 88 παιχνίδια Ιούνιο-Αύγουστο, ήρθε η ώρα. Δεν γίνεται άλλο. Για πάντα μαζί. Για πάντα μαζί. Ένα τραγούδι που το αρέσει. Όταν οι φόροι που λένε ζωή. Η Αθηνά, το Αριανάκι, το άρρωστο. Θα το βάλει από με τον τρόπο δελογό όμω, θα δει. Η Αθηνά. Το original τραγούδι. Ναι, το original. Η Αθηνά, το Αριανάκι, το άρρωστο, με αφορμή το μήνυμα του Γιώργου του Ιταλού για το Σουάρε στην Λάρισα, λέει. Σουάρε στην Λάρισα λένε το Σουάρε, μήπω. Τα τελευταία χρόνια, λέει η Αθηνά, βλέπω τους άντρες να κοιτάζουν την εμφάνισή τους περισσότερο από τις γυναίκες και είναι ανησυχητικό. Χθες πήγα για πεντικιούρ μετά από εδώ. Κάπου εδώ στο κέντρο. Γιατί πήγες? Για πεντικιούρ. Τι πεντικιούρ, ρε. Γιατί πεντικιούρ, ρε φίλε. Γιατί πήγα για πεντικιούρ. Εσύ πας για πεντικιούρ. Τρελός. Αυτός πάει για πεντικιούρ, λέει. Είναι που πιέζεται από τον χρόνο, ρε φίλε. Κατάλαβε. Φίλε, μετά από δύο μήνες πήγα για πεντικιούρ. Κάνεις και τις τέρνες σου. Ναι, τα... με τις πιτζάμες μας. Με τις ζέπες. Όχι, θα είναι σαν τις δικές σου που είναι νταλικέρι η δεκαετία του 70. Άρα κακομίρι. 501, σε ευχαριστούμε. Ναι, αυτή και το γράφεις και εσύ. Living Las Vegas με Elizabeth Σου. Μπράβο. Αυτή είναι, εκεί παίζει πολύ ωραία ο Νίκολας Κέιτζ και η Elizabeth Σου. Δεν είναι ωραίο στο live. Πολύ ωραίο είναι. Φίλοι μου θυμίζει τον παλό της Τύρας 4. Εσένα είναι, σου θυμίζει, αλλά στο live δεν είναι ωραίο. Τα live, ειδικά ναι. Με την ποιότητα στον ήχο είναι τραγικά. Βγάλε στούντιο. Μια χαρά είναι ο Λίμπερο. Ουρλιάζεται. Η ποιότητα του ήχου, αλλά βάλτο σε κανονικό. Για να το λέω δασκαλάκι σημαίνει ότι είναι καλό. Απλά ουρλιάζεται. Σωτήρι, να πάσε. Ξεκίνησε η κριτική έκθεση στην ΔΕΘ. Στον Παρίο. Έχει τρελά προϊόντα, 122 διαφορετικές γραβιέρες. Ωραίο, αυτό είναι ωραίο. Μάριε, αφού είπες. Παναγιώτη, μισό λίγο, το παλικάρι το έχει εδώ και πολύ ώρα. Μισό λίγο, ακούω. Μάριε, αφού είπες για Σούνο, παιδιά με συγκινείτε, το γράφετε και σωστά. Παίξτε και Σούμο. Ψάξε γενικά όλη τη Southland Lord Records. Απίστευτες μπαντάρες, λέει ο Θουβού. Ναι, ναι. Πρέπει να έχω καμιά 3-4 μπάντες. Θουβού, να σε καλά, παλικάρι μου, με συγκινείς. Μαζί μας, κυρίες και κύριοι, μια που φτάνουμε στις 11 και έχει κάνει πραγματικά ρεκόρ μηνυμάτων με τα ροκ και τα ρολ. Ο Μάριος. Γερμανικό ροκ ακούτε? Αν ακούτε και καταλαβαίνετε, τότε μιλάτε καλά γερμανικά. Επομένως μπορείτε να εργαστείτε για τη μεγαλύτερη εταιρεία τηλεπικοινωνιών στο πιο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον, με ευέλικτα ωράρια και τις ψηλότερες αποδοχές αγοράς. Dialog.gr. Καλεί στο 2312-209-209 και πιάνεις δουλειά. Injection Service, Απόλλωνος 18 στην Κάτω Τούμπα, στον κήπο του Καλού και στο injectionservice.gr. Με το πρώτο μηχάνημα στην Ελλάδα για έλεγχο και καθαρισμό του συστήματος άμεσου ψεκασμού του αυτοκινήτου σας, TSI-FSI. Και Σπύρος Γιαβορίδης, πλησέ σίτα για όλες τις πόρτες προσαρμόσιμη σε όλα τα μεγέθη, μόνο με 100 ευρουλάκια. Πας Κάτω Τούμπα, Επταλόφ 31, τηλεφωνάκι 2315-5393-10. Και βάζεις την σίτα μόνο με το κατοσταρικάκι. Σήμερα είναι τελευταία μέρα προσφοράς, της σίτας. Ναι, 100 ευρώ. 31 Οκτώβρη, τελευταία μέρα. Μπράβο. 509, νομίζω ότι στέλνει το μήνυμα της χρονιάς στο Λίμπερο. Για της χρονιάς είναι και αυτό. Εκπομπή όπου η φωνή της λογικής είναι ο Ασλαμής. Πόσο πιο σουρεάλ. Κλαίω. Γεια σου, 509. Γιατί το στέλνει αυτό, ε? Μόνο μπικίνι δεν έκανες, συχαμένε, λέει ο Γιώργος Βλάκα, μπικίνι μπροστά, μπροστά. Πελάτης, ακροατής, θέλει μηνύματα. Γιατί το χαρίζεις βλάκα, πριν δεν ήταν καλό, το λατρεύεις. Το λατρεύω τον κύριο Μεταλό, το λατρεύω. Φίλε, συγγνώμη, είναι κακό να πάω στον 1,5 μήνα μία φορά στους 2 μήνες να κάνω πεντικιούρ? Α, πάγει συχνά. Πας και κάνεις πεντικιούρ. Ωραία, φλωρούμπα. Συγγνώμη, συγγνώμη, παιδιά, Σωτήρη, δες λίγο, τι χρονιά έχουμε. Σωτήρη, εσύ πας για πεντικιούρ. Εσύ, Παναγιώτη, πας για πεντικιούρ. Τις τρίχεις, τις βγάζεις από ζωγκάλις, τις βγάζεις τον αυτονόμο. Καταρχάς, μύρισε. Δεν θέλω το βρωμοπόδαρο σου, δεν θέλω. Βρωμοπόδαρο, μη μιλάς εσύ που μυρίζει ο βαθύλακος όλος. Νομίζουν ότι έχεις στάνες μόλις μπαίνεις. Άστο, μη είμαστε εσύ. Πού το ξέρεις? Νομίζουν ότι έχουν, ότι έχεις στάνες οι άνθρωποι. Εγώ έχω φίλο παιδιά στο σπίτι, δεν μυρίζει τίποτα. Μοσκοβολάει τη μπέμπα στο τέτοιο, το λαδάκι. Εσύ βάζεις και ρόλο και είσαι και σπίτι.
θα σε παρατέχω. Αλλά όχι ρε εσύ. Α, φανταστικά περνάω. Πήγα χθες και μου λένε τα κορίτσια, είσαι ο ένας από τους 2-3 πελάτες που έχουμε. Παπούλιδες. Σε απίστευτο εδώ στο κέντρο που έχει τρελή δουλειά για να κλείσει ραντεβού. Πάρουμε για ραντεβού Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο. Πρέπει να πάρει την προηγούμενη εβδομάδα. Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη είναι λίγο λάσκα. Τι μέρα πήγες? Χθες. Α, χθες, μπράβο. Χθες. Και έκανες πεντικιούρ. Και μετά πήγες σινεμά. Μανικιούρ. Μόνο πεντικιούρ. Όχι. Δεν χρειάζεται, όχι. Τα έχω πάντα πήρε και τους άλλους 8 και πήγαν για πτυφούρ. Λοιπόν, πολύ εντάχει για να πάμε σε διάλειμμα. Μείναμε στις ηλικίες των παικτών των δύο ομάδων. Πολύ γρήγορα. Γιατί κάποιοι παοξίδες στο Ζαγόρα κάνανε απίστευτα τρισάθλιο ελεϊνό και φτηνό χιούμορ με τα μωρά του Δόνη. Έτσι είμαστε εμείς. Λοιπόν, Διούδης 25 ετών. Πασχαλάκης 28. Πάμε στην άμυνα του ΠΑΟΚ από τα δεξιά προς τα αριστερά. 32, 30, 31, 32. Πάμε στο Παναθηναϊκού. 27, 21, 27, 29. Αμυντικά χαφ. ΠΑΟΚ 27. Συγγνώμη. ΠΑΟΚ 32, 27. Παναθηναϊκός 25, 24. Πάμε στα εξτρέμ. ΠΑΟΚ 20, 30. Παναθηναϊκός 21, 20. Πάμε στην επίθεση. ΠΑΟΚ 28. Παναθηναϊκός 27 και 19. Στο δεκάρι ο ΠΑΟΚ 24, ο Παναθηναϊκός 20. Λοιπόν παιδιά, είναι τα μωρά του Δόνη. Δεν είμαστε ούτε Αγγλία ούτε Ολλανδία. Είμαστε Ελλάδα και είναι τα μωρά του Δόνη. Κράτησε τις ηλικίες, κράτησε τις ηλικίες και το δεύτερο γύρο που θα τους μαζεύουν οι φιλοθέοι που θα πάνε διήμεροι. Για το πεντικιούρ μπορώ να το γράψω στη φωτογραφία. Ότι μετά το πεντικιούρ, ναι. Έχει ανεβάσει τρελή φωτογραφία ο Τσαλτίδης, υποκλίνομαι, θα την ζήλευε και ο Χέλμουτ Νιούτον. Με τον Τζίλντρες της Αθήνας. Με τίσερτ ασλαμάς, με τίσερτ Χατζηπαναγής και κρατάει κάτι στο χέρι. Ο 148 λέει, ο ασλαμάς, ο πεντικιορίστας, όχι πίνει το νερό από το λάστιχο, εκεί πέρα κόβεται, στείλε τη συνέχεια 148 με το χιούμορ το ευρηματικό. Και συνέχεια. Στείλε τη συνέχεια. Δεν χορταίνεις. Στείλε μετά το λάστιχο. Α, έχεις πολλά σχόλια φίλε. Χαμός γίνεται. Διάβασε ένα βίντεο να δούμε. Βλέπω 016 και έναν κυριούλη καλημέρα. Άρης είσαι κυριούλη. Ρε φιλαράκι που είχε λαϊκή σήμερα λέει ο Βασίλης. Στο πάρκο της Κρήτης λέει μένεις. Ναι, κοντά είμαι. Ναι. Μάριος Ασλαμάς Λαμής. Ο άνθρωπος που χαίρεται όταν χάνει ο ΠΑΟΚ. Ο άνθρωπος που λυπάται όταν κερδίζει ο ΠΑΟΚ. Ο άνθρωπος που ελπίζει να φύγει κάποτε ο Ιβάν από τον ΠΑΟΚ. Ο άνθρωπος που κοιμάται και ξυπνάει σκεπτόμενος με το τι θα κάνει ο ΠΑΟΚ. Ο άνθρωπος κόμπλεξ που ασχολείται μόνο με τον ΠΑΟΚ παρά με την ομάδα του. Ασλαμά, μια ζωή θα σε χάλια γιατί ο ΠΑΟΚ θα είναι καλά. Σκίστους Παπαδόπουλα. Γελάω με το κόμπλεξ τους κάθε πρωί και να σ' ακούω να τους στυλές και να τους κοροϊδεύεις. Είσαι ο λόγος που ακούω την εκπομπή. Οι άλλοι δύο δεν υπάρχουν όπως και οι ομαδούλες τους. Παρ' όλα αυτά μιλάω για αυτούς σε ένα μήνυμα 200 λέξεων. Θέλουμε για δύο μέρες. Να δω αυτός θα κάνει. Καλό. Για δύο μέρες. Το καλό και να μας γράφετε. Ας αυτόν μόνο. Ω, μια χαρά. Για δύο μέρες. Λοιπόν, επιστροφή στο στούντιο. Μην καλείτε ακόμη. Θα ανοίξουμε γραμμές σε περίπου 4 λεπτά από τώρα. Υπάρχουν μαζεμένα μηνυματάκια, έχουμε και δύο χορηγίες με κάπως εκτενή αναφορά. 4.72 για πολλωστή φορά υποκλίνομαι στην κρίση σου, στα σχόλιά σου, στις γνώσεις σου και στην κρίση σου. Αυτή τη φορά στον κινηματογράφο, αν και το πακέτο αυτό είναι μαζί έτσι. Δεν είναι γενικά κινηματογράφος, μουσική, ειδικά το εναρκτικό, το rock, το metal, το punk και όλα αυτά. Είναι πάνε βαδίζουν χέρι-χέρι. Αυτός μου γράφει τραγούδια. Δηλαδή να είσαι, όχι ρε. Ο 4-7-2 τι τραγούδια γράφει καλέ. Που θέλουν το κατεβατό σε εμάς 20... Ναι, δεν γράφει τραγούδια ο άνθρωπος, δεν είναι μουσικός. Δεν είναι μουσικός, αλλά... Λάτρης της μουσικής. Για κάποιο συγκρότημα όμως, δεν έγραφε κάτι μου λέγει. Όχι ρε μάτια μου, τους στέλνει λεφτά για να κάνουν παραγωγή, τους Σόνς, στη Νέα Υόρκη. Όχι, δεν γράφει. Μάλιστα, εντάξει. Σαν παραγωγός ας πούμε. Μάλιστα, κατάλαβα. Ναι, είναι τεράστια μορφή. Λέει, ο Νίκολας Κέιτζ είναι αρκετά παρεξηγημένος ηθοποιός. Λόγω χρεοκοπίας είναι αναγκασμένος τα τελευταία χρόνια να παίζει σε άθλιες ταινίες. Αλλά στην καριέρα του έχει να επιδείξει και φιλμ όπως τα Birdie, το έχω δει, πάρα πολύ καλό, Wild at Heart, ταινιάρα, Living Las Vegas, ταινιάρα, δικά μου σχόλια τα άρα, 8mm, αυτό κάτι μου θυμίζει, ναι. Kikas, sorry αυτό δεν θυμάμαι, Adaptation, κάτι μου λέει, και Bad Lieutenant. 4-7-2, να σε καλά. Βέβαια, έχει παίξει κάτι πάνω, δεν είναι όμως όλες... Λόγω χρεοκοπίας πατάτες ταινίες. Έχει παίξει και στα καλά του τα χρόνια. Και βασικά θα δώσουμε ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου στον πρώτο ή στην πρώτη που θα στείλει μήνυμα στην εσεμιέρα του Λίμπερο
όχι στον 4-7-2, θέλω να είμαι δίκαιος, όχι στον 4-7-2, γιατί το ξέρει, στην πρώτη ή στον πρώτο καβατζόνι, ζευγάρι γυαλιά ηλίου από τα Opticon Express. Με ποιο μοιάζει? Ποιος είναι ο συγγενής του, το ξέρουμε, που είναι θεός, είναι θεός, δεν είναι άνθρωπος, είναι θεός, είναι ο άνθρωπος που σε μεγάλο βαθμό μου άλλαξε τη ζωή, εμένα, με δύο ταινίες του. Ποιος είναι ο συγγενής του που του άνοιξε την πόρτα στον κινηματόγραφο? FM κενό, το ονοματεπώνυμό σου, δίπλα το επώνυμο του ανθρώπου, θεότητας του σινεμά, του παγκόσμιου σινεμά, και ένας από τους τρεις πιο αγαπημένους μου σκηνοθέτες, τον προσκυνώ, μου άλλαξε τη ζωή, ειδικά με μια ταινία. Αποστολή στο 54526. 54526. Όχι ο 472, και αν το στείλει δεν κερδίζει. Έτσι, θέλω να είμαι δίκαιος. Εγώ νόμιζα θα πεις ότι μοιάζει τον Πουρλιοτόπουλο. Πες το αυτό το lookalike, πες το. Τώρα διάβαζα, άσε με. Ωραία, ωραία. Όχι, έτσι, όχι, έτσι. Όχι, ωραία. Έτσι. Τι να κάνω, ρε. Εντάξει. Πάνε, εντάξει. Μέσα μάλλον εσύ. Με συγχωρείτε. Ωραία. Λοιπόν, ο διαγωνισμός έκλεισε και θέλουμε να είμαστε και δίκαιοι. Ο 965, ο Γιώργος Πάλας, έχει και μέσα συγγενή με τον Άσο του Άρη, τον Πεκταρά. Α, τον Φοδωρό. Τον αγαπούσα λίγο αυτό, να ξέρεις. Πεκτούρα ο Φοδωρός Πάλας. Πεκτούρα. Απαντάει ο Κόπολα. Πολύ σωστά, αυτή είναι η απάντηση. Πρόσεξε τώρα. Έρχεται μετά απάντηση από τον Αντώνη Νικολαίδη. Ανιψιός του Κόπολα είναι, καλημέρα. Επειδή η διαφορά σας είναι 22-23 δευτερόλεπτα. Δώστα και στους δύο. Γιώργο και Αντώνη, καβατζώνεται από ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου ή οράσεως. Ό,τι θέλετε εσείς, για να είμαστε δίκαιοι. Ο Γιώργος Πάλας έστειλε πρώτος. Απλά, Αντώνη, το γλιτώνεις γιατί έχεις το επώνυμο του άλλου σκηνοθέτη που μου άλλαξε τη ζωή. Δύο είναι οι σκηνοθέτες που μου άλλαξαν τη ζωή. Ο Κόπολα, ο Νίκος Νικολαίδης, Θεός χωρέστον, και μετά και ο Γούντι Άλεν. Έτσι. Οπότε, καβατζώνει στα γυαλιά. Αντώνης Νικολαίδης και Γιώργος Πάλας. Η Μαριλίζ μετά τις 2 θα στείλει τα ονόματά σας, οπότε από αύριο μπορείτε να πάτε σε ένα από τα 3 Opticon Express. Τα δω στα εισιτήρια όλα ή να ξανατο πω? Και απάντησε σωστά και ο Στέλιος. Στέλιος, μπράβο, να είσαι καλά. Francis Fiat Coppola. Το Fiat δεν το ήξερα. Τι είναι το ενδιάμεσο? Έχω άλλα 3. Ηρωνικό. Ωραία. Επειδή άλλη είναι Ford, ρε. Κατάλαβες. Α, Francis Ford, ναι. Κατάλαβες. Ναι. Άλλοι 3 Μάριε, ναι. Πήραν οι 5. Άλλοι 3 για να πάρουν τα εισιτήρια και για το Άρη Σαΐτητος. Ωραίο μάτς σήμερα. Άλλοι 3. Ωραίο μάτς. Τηλεφωνικά καλείτε 23-10-287-888. Δίνεται όνομα, τεπώνυμο και άμκα στη Μαριλής και παίρνει το εισιτήριο. Θυμίζουμε η ομάδα την οποία προπονεί ο Σούλης ο Παπαδόπουλος. Έτσι, έρχεται στο Κλεάνης Βικελίδης. Στέλνω και σε σένα μπράβο, ρε φίλε. Francis Fiat Coppola, από τον Francis Ford Coppola. Και δεν μπορούσα να μπω κιόλας μέσα, άστε τότε. Ήμουν λίγο άρρωστο σκάλια εδώ πέρα που ήρθε στο Ολύμπιον και είχε γίνει προσκύνημα με τον Κόπολα. Πότε? Παναγιώτη, τέλη 90s. Νομίζω. Ή αρχές ζήρους. 98 με 2001. Ήμουν χάλια άρρωστο 3 μέρες και την τελευταία μέρα που ήρθε το πάλεψα να σηκωθώ με πυρετό και δεν μπορούσα να βρω προσκλήση για να μπω μέσα. Άστο, έκλαιγα. Έχουμε γραμμές. Στο Ολύμπιο. Ρεκόρ μηνυμάτων. Ναι, χαμός γίνεται. Χωρίς γραμμές όμως. Ελέω Ασλαμά. Το ο με όμικρον. Όχι μωρέ. Να κάτσε να δω κανένα μήνυμα από αυτά που στέλνουν στο Facebook για τον Ασλαμή. Ναι. Λοιπόν. Παιδιά, μπείτε στο Facebook. Υπάρχει καταπληκτική φωτογραφία δικιά μου. Την ανέβασε ο Χρήστος πριν λίγο. Φανταστική φωτογραφία με τίσερ Χατζηπαναγή και κάτι κρατάω στα χέρια. Μπορείτε να σχολιάζετε. 5 και 4 σήμερα, Ηρακλής Ατρόμητος Αθηνών για το κύπελλο Ελλάδος κατά Τζόλιο Στάδιο. Ναι, Παναγιώτη. Μόνο αυτό το μπλουζάκι βγάλανε ή έχει κι άλλο κωδικό? Με Χατζηπαναγή. Ναι. Πουλάει φρέσκο αγνό κόμπλεξ με τις σακούλες ο άνθρωπος. Σε ξεφωνήσουν παοξίδες, δεν ξέρω γιατί, Μάρη. Δεν αντέχουν την κριτική. Παιδιά, ρωτήστε τον Κώστα για τον Ιωσηφίδη, τι τον κάνει εκεί στη γωνία, στην Τούμπα, στο μάτς εκείνο κυπέλου. Πάω Κυρακλής 3-1. Στην κεφαλιά ψαράκι του Μπάμπη του Ξανθόπουλου. Τη χρονιά που αποκλείσαμε και τον Άρη, το 3-1. Σηκώθηκε και χειροκρότησε η μισή 5 και η 6. Μονό παιχνίδι. Παιχνίδι ύποπτο, έτσι. Με Μπλάνκο Γεωργίεφ. Μονό παιχνίδι. Να τρώει το ψαλίδι του Γιάννη του Δαμανάκη. Πηγαίναμε για τον Ντάμπλ. Αποκλείσαμε με τη σειρά Ηρακλή, Άρη Παναθηναϊκό. Στην ευθεία μπροστά ήμουν, άστο. Τι ώρα είναι, τι ώρα είναι. Τι ώρα είναι. Τεράστιο μήνυμα, 963. Στείλε τη συνέχεια από εκεί που θα κόψω, έτσι. Ό,τι μαγικά κι αν κάνει ο απαράμιλος δεξιοτέχνης φωτογραφικής τέχνης Χρύσανθος, άμα είσαι άνω κάτω τελεία, ηλικιωμένος, κοντός, άσχημος, με κασίδα και κομπλεξικός, εκεί κόβεται, στείλε τη συνέχεια. Κοντός, όχι κοντός. Μετά το αντ. Γιατί σε βάλει κοντό? Ξέρεις τι, πόσο είσαι?
Γιατί ο Κούγιας λέει ότι 1,79 είναι και είναι ψηλός. Ενώ ο Χρήστανδος σήμερα σαν να έχει πάρει 35 πόντους. Θυμίζει το 35 θυμίζει τον Ρουμάνο τον Πόπα, εκείνο στο Ευρωμπάσκετ το 87. Είμαι... Υπάρχει κάποιος λόγος που το λέει προφανώς. Εγώ είμαι 1,79. Δεν το καταλαβαίνω ούτε εγώ. Ρε, θα το μάθεις την πορεία. 1,79 είμαι εγώ. Ο Κούγιας δεν είναι 1,79. Μήπως εννοείς αυτό. Έχω βρεθεί δίπλα του και τον περνάω 15 πόντους. 1,79 είμαι εγώ. Μετά θα πιέσουμε τον κόσμο. Έτσι. Μάριε, ναι. Σε πάω με τα χίλια. Ναι, έτσι. Είσαι όαση στα Ερτζιανά της πόλης και όχι μόνο. Όχι μόνο. Τη μαρμίτα τη βλέπω λόγω της παρουσίας σου. Mm. Όλο αυτό στο κόλλο τον πρόεδρο το κάνει να σου κάνει να σε διορθώσει ένα λάθος. Το ψηλιάζομαι. Αλλά φίλε μου, όχι επέλεξε. Επίλεξε. Επίλεξε είναι η προστακτική. Παιδιά. Το είπες και χθες, γι' αυτό και το μήνυμά μου. Εντελώς υλικά λέει ο Γρηγόρης. Κάποια πράγματα θέλω να μην τα εξηγώ. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Ναι. Έχεις όμως δίκιο. Γιατί σε αυτό δεν είναι στην κατηγορία, ξέρεις, το λέω επίτηδες. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο σε αυτό. Σε αυτό έχεις δίκιο, ναι. Όπως το εκτρέφω. Όπως το εκτρέφω, ας πούμε. Είναι η ίδια κατηγορία. Έχεις δίκιο. Ναι. Μαζί σου είμαι. Ναι. Μαζί σου. Οπότε 963 στείλε τη συνέχεια, έτσι. Χαρακτηρίζει τον Χρήσανθο απαράμιλο δεξιοτέχνη τη φωτογραφική τέχνη. Έχω βγάλει πολύ ωραίο πάλι. Αλλά είμαι λες ηλικιωμένος κοντός. Ναι, άσχημος με κασίδα και κομπλεξικός. Αντ, στείλε τη συνέχεια. Προφανώς είναι. Εγώ τη συνέχεια. Αντιδραστικός. Αλλά υπάρχει κι άλλο. Αντιδραστικός. Υπάρχει κι άλλο προφανώς. Αντισεξουαλικός. Μάλλον θέλει να πει τέτοιο, ρε. Αντι. Τι έχουμε, διάλειμμα, έχουμε γραμμές. Αντιαριανός. Γραμμές ανοιχτές, έτσι καλεί το ποιο θέλει. Αντιφά. Αυτός. Α, παιδιά, όσοι κινήσετε το απόγευμα στο κέντρο, το νου σας, θα κλείσουν πάρα πολλοί δρόμοι. Στις 6 η ώρα είναι η συγκέντρωση και η πορεία του Ιερού Λόχου. Από τα νέα δικαστήρια θα πάνε προς το προξενείο της Αλβανικής, προς το Αλβανικό προξενείο. Το οποίο βρίσκεται πού, το Αλβανικό προξενείο, ρωτάω και τους δύο. Πού να ξέρουμε. Α, ξέρεις πού βρίσκεται. Α, στον ΕΔΟΕΑΠ. Όχι, όχι, στον ΕΔΟΕΑΠ. Στον ΕΔΟΕΑΠ, στον τρίτο όροφο είναι από τον ΕΔΟΕΑΠ. Μέσα στην πλατεία Οντεών. Αυτό σου λέω. Στον ΕΔΟΕΑΠ. Απέναντι από το Αμερικάνικο προξενείο. Στον πέμπτο είναι ο ΕΔΟΕΑΠ. Όσοι θέλετε να πάτε σήμερα κινηματόγραφο στα Οντεών, θα υπάρχει λίγο πρόβλημα. Ξύπνη Αλβανή. Ναι. Σου λέει να κάνουμε εμείς για ασφάλεια και τέτοια. Θα πάμε μαζί με τους Αμερικάνους. Ναι. Στον ένα όροφο είναι ο ΕΔΟΕΑΠ, το ταμείο το δικό μας. Στο άλλο είναι η Αλβανική. Δεν λέω μην πηγαίνετε. Να πάτε, εννοείται, στα Οντεών για κινηματογράφο, έτσι. Α. Απλά λίγο προσοχή, λίγο το νου σας, ειδικά από τις 6 μέχρι τις 7.30. Και 6.30 ώρα υπάρχει αντιφασιστική πορεία και συγκέντρωση στο άγαλμα του Βενιζέλου, 6.30. Κάπου τα πράγματα σήμερα στο κέντρο μπλέκονται από τις 6 μέχρι τις 7.30 εκεί. Το νου σας, λοιπόν. Αυτό ως χρηστική πληροφορία, εντάξει. Γραμμές ανοιχτές ή όχι. Ανοίγουμε γραμμές. Ή πάμε σε break, τι κάνουμε τώρα. Πάμε σε break, αν είναι τώρα. Ναι, ναι, πάμε. Για να ανοίξουμε γραμμές. Σύντομο, να είναι σύντομο, ναι. Έτσι. Σύντομο. Πάμε. Είναι πίτσα αυτή για ανθρώπους. Ρωτάω εγώ το δασκαλάκι. Άντε να μου πει ο δασκαλάκης. Λοιπόν, εδώ είμαστε, παιδιά. Ανοίγουμε γραμμές 2310-287-888. Από κινητό 6945-287-3 οκτάρια. 963, σε λατρεύω. Το μήνυμά σου τώρα ολοκληρωμένο. Ό,τι μαγικά και αν κάνει ο απαράμελος δεξιοτέχνης της φωτογραφικής τέχνης Χρήσανθος, άμα είσαι άνω κάτω τελεία, ηλικιωμένος, κοντός, άσχημος, με κασίδα και κομπλεξικός αντιπαοξής, άστα βράστα. Μάριε, η Σαπφόνο Ταρά, πάντα Σαπφόνο Ταρά θα είναι, ό,τι και αν κάνεις. Οπότε πέτα και εσύ δε σαν μένα, μπουρλότο. Μπουρλότο, ναι. Αυτό δεν είναι, στη χαρτοπέχθρα είναι, όχι. Όχι, τέτοιο στο με την, με την Βουγγλάκη, τον Παπαμιχαήλ. Αχ, αυτή η γυναίκα μου. Ναι, ναι ρε. Ναι. Μπράβο, ρε Σωτήρη. Ναι. Αχ, αυτή η γυναίκα μου. Στο ταξί με τη βροχή, ε. Μιλάμε στο διάστημα. Τέλει μέσα 60. Όχι, αρχές 60 με μέσα 70. Δασκαλάκι δεν παίζεται σε ελληνικό κινηματογράφο. Ναι. Στον πιο εμπορικό κυρίως. Εντάξει, οκ. Okay. Δεν σχολιάζω. Ναι, πάμε. Περιμένουν δύο γραμμές. Κάποιοι θέλουν να σχολιάσουν, να στο κάνουν και στον αέρα, το ότι χθες. Λες και είναι γεγονός αυτό, το ότι χθες πήγα για πεντικιούρ. Δηλαδή. Λες και έχουμε δεκαετία του 30, ας πούμε. Λες και είμαστε στο Μεσοπόλεμο. Πάμε να λέτε όνομα και ομάδα που υποστηρίξατε. Καλημέρα. Γεια σας. Καλημερίζουμε τον κύριο Κώστα. Καλημέρα, κύριε Κώστα. Καλημέρα. Ο παδός της ΑΕΚ και του Πιερικού από την Κατερίνη. Κυρκό. Όσα έργα είδα εγώ του Νίκολας Κέιτζ, το καλύτερο που είδα ήταν του Κινέζου του Τζον Γου με Τραβόλτα και Νίκολας Κέιτζ το Face Off. Το Face Off, ναι, 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 που αλλάζουν, που παίρνει ο Τραβόλτα. Ναι, πολύ καλό, πολύ καλό. Λοιπόν, ναι. Και πηγαίνει με τη γυναίκα του και τέτοια, ναι, κάτσε καλά ταινία. Πήγα 3-4 χρόνια, πήγα τον είδα σε μια τελευταία ταινία, ρε, με ένα άλογο που παίρνει φωτιά. Α, άστο, τραγικό, άστο, ναι, τραγικό. Εγώ κορυφαίος σκηνοθέτη. Ναι. Κορυφαίος σκηνοθέτη. Μακράν.
Θεωρώ τον Ιγκμαρ Μπέργκμαν. Καλά, τώρα μου πας Ευρώπη και τέτοιο σινεμά, ναι, εννοείται. Εννοείται, ναι. Και άλλο? Όλοι οι παντρεμένοι, αν μπορούν να κατεβάσουν, να δουν το έργο Σκηνές από ένα γάμο. Από ένα γάμο, ναι. Ναι, και να δούμε. Ναι. Σκηνές από ένα γάμο του Μπέργκμαν. Γιατί εκπληκτικές ταινίες είναι. Για να είπατε να μην το κάνουμε. Σφαγίδα. Κάτσε, πες, γιατί μίλησε πάνω στο τέτοιο ο Χρήστατος, πες το πάλι ξανά κύριε Κώστα. Η 7η σφραγίδα. Ναι. Φθινοπορνή σονάτα. Ναι. Ρεσιτάλ ηθοποιίας της Μούσας του. Πολλά μηνύματα. Της Λιβ Ούλμαν με την Ίγκριντ Μπέργκμαν. Έτσι. Μάνα κόρη παίζουν. Ναι, έτσι. Και επίσης το φάνηκε Αλέξανδρος. Εννοείται. Μπράβο, σε παραδέχομαι. Είπε όλα τα αλφάβια. Μπράβο. Έτσι. Μπράβο, σε παραδέχομαι. Την 8η σφραγίδα να δει που θα τη βάλει ο Πάκ το Μάιο με το πρωτάθλημα. Σε παραδέχομαι. Σε παραδέχομαι. Εκπληκτικά μηνύματα. Είναι ένα όνειρο πεντηκονταετία, Παπαδόπουλο. Μπέργκμαν Κόρντ. Και εύχομαι να εκπληρωθεί. Διότι εάν δεν εκπληρωθεί. Ναι. Και φέτος ναι. Δεν θα εκπληρωθεί ποτέ. Εντάξει, ποτέ, ναι. Εντάξει, έρχεται η CIA, έρχονται οι Αμερικάνοι, βέβαια. Λοιπόν. Ναι. Ευχαριστούμε κύριε Κώστα. Έτσι που λες Μάριε. Ναι. Να πας να δεις. Άκου για να κλείσουμε. Περιμένει κι άλλος κύριε Κώστα να λοιπόν, δεις. Περίμενε, δεν ολοκλήρωσα. Ανοίγει η κινηματογραφική, λες η Κατερίνη με είσοδο ελεύθερη. Μπράβο, συγκινητικό. Μπράβο στην Κατερίνη η οποία είναι μια πόλη συνώνυμο του πολιτισμού. Με είσοδο ελεύθερη. Επίσης η Κατερίνη Βέρεια δημιουργούν Λέσχη Bridge. Όπου μιλάμε για πολιτισμό. Ωραία, έγινε, έγινε. Να είσαι καλά, κύριε Κώστα, λατρεμένε. Στο να δει το ψυχρό πόλεμο οπωσδήποτε του Παύλα Παυλικόφσκη, το ασπρόμαυρο. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Ο Γιώργος λέει για τον Μάριο, Β' κατηγορίας και οι σακούλες. Καλημέρα. Καλημέρα. Ο Παναγιώτης λέει γιατί το Lego είναι χοντρό, πάει με το μέγεθος της μπλούζας. Ναι, ναι, φίλε μου, πες με, έχω μετά και κάτι αβάντες για σλαμά. Δείτε φωτογραφία σλαμά στο Facebook με t-shirt απίστευτο Βασίλη Χατζηπαναγή σε Lego και τι κρατάει ο σλαμής. Πάμε ακροατή, καλημέρα. Τι ομάδα είσαι, πώς σε λένε? Καλημέρα, τι κάνετε? Ναι, καλημέρα, μια χαρά. Α, ο παδός του ΠΑΟΚ, ο No Name και της Arsenal. Για αυτός ο ΠΑΟΚ, ρε φίλε, για Bergman μιλάτε. Ναι. Τι θα σε κάνει αυτός ο ΠΑΟΚ αυτό? Ναι, είδες. Και λίγο το γυρίσετε στο τσάμικο, όπως και ο κύριος Κώστας από πριν, για Bergman και για τέτοια θα. Pissing the night away. Τι είναι αυτό? Για να δω. Pissing the night away, λέει ο Πάνος. Για να μιλήσει λίγο και μετά. Ναι, πάμε, σε ακούμε, πάμε. Τέλος πάντων, για τον Nicolas Cage που λέτε. Ναι, αλλά και εσύ και αυτά μιλάς. Έχει από την κορυφή, ας πούμε, το Living and Dying in Las Vegas, δεν θυμάμαι ακριβώς τι λέει. Ναι, Living Las Vegas, ναι, ναι. Ναι, έχει παίξει σε τρελά σκουπίδια αυτή τη δεκαετία. Ναι. Αλλά τύπος χρεοκόπησε. Αλλά το πώς χρεοκόπησε είναι το θέμα. Αγόραζε κροκόδιλους, έκανε... Πήγαινε πλήρωνε να κάνει μπάνιο μαζί σε λίμνη μαζί με καρχαρίες. Ο τύπος είναι φευγάτος. Ναι, ωραίες, ναι, εντάξει. Ναι. Καλά έκανε, ναι, εντάξει. Όλοι κάπως χρεοκοπούν. Ο Μίκι Ρούρκ κοιμόταν επί 1,5-2 χρόνια σε παγκάκια στο Λος Άντζελες. Τέλος πάντων, η ουσία είναι ότι. Και μετά γύρισε την άγρια ορχιδέα. Αυτή την ταινία με το Μάντι κάνει προσπαθεί να κάνει μεγάλη επιστροφή, ας πούμε. Ναι. Αλλά το θέμα είναι ότι ψηλοπιέζει το να γίνει κάλτ αυτή η ταινία. Ναι. Το κατάλαβα τι θες να πεις. Μπράβο, σε παραδέχομαι. Δηλαδή, ναι, μεν να γίνει καλτ, να ξανακάνουμε με τον Νίκολα Σκέτζη να τον επαναφέρουμε, όπως έχει γίνει με τον Παλαιστή, με τον Μίκη Ρούρκα. Σε παρακαλώ πολύ, ταινιάρα. Την έχω δει τρεις φορές με εισιτήριο. Εκείνο δεν είναι με το ζόρι να γίνει. Εκείνο ναι. Δεν σου είπα ότι είναι καλή ταινία. Πόσο είχε μείνει σε παγκάκι, 1,5 χρόνο. 1,5 με 2 χρόνια μείνει σε παγκάκι και σε φίλους του το φιλοξενούσανε. Αφού πέρασε καλά 9,5 εβδομάδες. Ναι. Μπορώ να πω για το, μόνο για τον Παλαιστή που είπες, Παοξή, να πω το εξής. Ξέρεις τι του είπε ο Αρονόφσκε, πήγε και τον βρήκε κατεστραμμένο σε ένα μπαράκι κάπου στο Λος Άντζελες και του λέει: θέλω να κάνω ταινία με σένα. Και του λέει ο Μίκη Ρουρκ: με μένα έχω ξοφλήσει, είμαι κατεστραμμένο. Λέει: ακριβώς αυτό θέλω να παίξεις. Να σου πω κάτι, και οι Αμερικάνοι πάντα γουστάρουν το underdog. Βέβαια, ναι, ναι. Μια μπράβο. Καλή ιστορία επιστροφή από το From Zero to Hero. Ναι. Σε παραδέχομαι. Σε παραδέχομαι. Σήμερα γνωρίζω έναν άλλον Παοκτσί, αμφιβάλλω πλέον αν είσαι και Παοκτσί. Αυτοί είμαστε, Κυριούλη. Μπράβο. Έγινε. Δεν σηκώ, Κυριούλη. Κυριούλη. Μάριο Ασλαμά. Γλώσσα πυροβόλο. Κάτσε, περίμενε να τελειώσει. Τελείωσε τώρα. Μετά τη νίκη με τον Ατρόμητο και με τα δύο συνάρια Ολυμπιακού και ΑΕΚ. Τι θα έχει εκπομπή τη Δευτέρα? Άστα να πάνε, πάνε. Άρα ο Άρης θα κόψει βαθμό τελικά στον Ολυμπιακό. Θα κόψει ο Άρης. Ωραία, έγινε.
Τι να μας πεις και την ημέρα. Θα δούμε, θα βάλουμε κάτι. Θα έχει σινεμά, θέατρο, φεστιβάλ κινηματογράφου, θα δούμε. Ωραία, έγινε, κλείσε παλικάρι. Μάριος Σλαμάς, γλώσσα πυροβόλο. Μη σε πιάσει στο στόμα του, έχει τελειώσει χωρίς όμως κακόπιστη διάθεση. Έτσι ήταν πάντα από μικρός αγνός Ηρακλειδέας. Μικρός ήταν φανατικός των Kiss. Ποτέ δεν κατάλαβα το γιατί. Μου αρέσει ο συγκροτημένος λόγος του που μπορεί να περάσει με έντεχνο τρόπο σωστά μηνύματα μέσα από το αθλητικό ραδιόφωνο της πόλης. Μόνη μου ένσταση, η ελαφρά αντιπαοκική στάση του. Έτσι. Ειδικά τώρα που ο ΠΑΟΚ πάει για το πρωτάθλημα. Κουφάλα, μια χαρά, κρατιέσαι, λέει ο Παναγιώτης από το δημοτικό στην Κρήτη. Να σε καλά. Μάλιστα. Συγκινούμε. Παναγιώτη, ποιος Πάνω Σταματίου. Δεν ναι. σημαίνει ότι σε σταμάζει το δημοτικό, από το δημοτικό της Κρήτης. Ναι, να σε καλά. Επειδή υπάρχει πλέον η δυνατότητα. Ένα τεράστιο ευχαριστώ για τα λόγια σου. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για τα λόγια σου. Να το ο Μαυρούλης. Την ηλικία σου, δεν πρέπει να είναι τα δύσκολα, τα δύσκολα βροχερά βράδια. Να σε καλά. Ωραία, αλλά φίλε. Τι είναι αυτό. Περιμένουν άλλες τρεις γραμμές. Πάμε, καλημέρα. Τι ομάδα είναι αυτή. Πανσεραϊκός. Πανσεραϊκός. Αϊβαζίδης, να το. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Σε και πάω και είναι, σε μια μούτζα. Καλημέρα. Ναι, καλημέρα, αδερφέ. Μαρία, καλημέρα. Καλημέρα σε, και στους τρεις, σε όλους. Όχι, έτσι. Θέλει μόνο σε σένα, μόνο σε σένα. Ναι. Τελειώσαμε. Ωραία. Φίλε, το όνομά σου και η ομάδα που υποστηρίξεις. Δημήτρης ΑΕΚ. Ο πατός ΑΕΚ. Θεσσαλονικιός, Δημήτρη. Θεσσαλονικιός. Ναι, ναι, από εδώ είμαι. Θεσσαλονικιός. Πάμε, Δημήτρη. Γιατί έγινε ΑΕΚ, ρε φίλε, στη Θεσσαλονίκη. Μόνο ΑΕΚ θα μπορούσε να γίνει στη Θεσσαλονίκη, τίποτα άλλο. Μπράβο. Ναι, έχεις δίκιο, ρε φίλε. Γιατί. Έτσι, από πεποίθηση. Από πεποίθηση. Μαρία, να σε ρωτήσω κάτι. Δεν θέλω να μου απαντήσεις οπαδικά. Ναι, όχι οπαδικά, ναι. Τι βλέπεις σήμερα με τον Ατρόμητο, τι θα κάνεις. Ηρακλής Ατρόμητος. Βέβαια. Εδώ δεν μπορώ να απαντήσω μη οπαδικά, θέλω να νικήσει ο Ηρακλής. Θέλεις, τι ναι. βλέπεις. Τι βλέπω. Ναι. Μου αρέσει ο Ατρόμητος, μου αρέσει πολύ. Δεν ξέρω, είπε ότι θα κρατήσει έξω παίκτες ο Ατρόμητος. Άρα θα αποκλειστεί από το κύπελο. Ότι θα κρατήσει έξω 2-3. Άρα θα αποκλειστεί. Δεν ξέρω αν παίξει ο Ουγγράι, ο Ούγγρος. Δεν ξέρω αν παίξει το παλικάρι απέναντι. Πώς λέγεται, μωρέ. Δεν ξέρω αν παίξει ο Κυβρακίδης. Δεν ξέρω τι θα κατεβάσει. Πρέπει να το δω. Δεν ξέρω ακόμα τι θα κατεβάσει. Εσύ θα είσαι πληρής. Εσύ θα είσαι πληρής. Και ο Ηρακλής θα αφήσει απέξω. Είπε ο Βοσνιάδης θα αφήσει έξω 3-4 βασικούς. Γιατί, για να ξεκουραστούν, ναι. Δεν ξέρω. 31 Οκτώβριο ένα μάτσο έχει παίξει, ρε φίλε. Στην Κέρκυρα παίζει την Κυριακή. Στην Κέρκυρα, εξάποντο είναι. Ορίστε. Ο Περόνε θα παίξει. Δεν το γνωρίζω, δεν ξέρω, δεν είμαι ο Βοσνιάδης. Ο Ασλαμάς είμαι, δεν είμαι ο Αλέκος ο Βοσνιάδης. Κατάλαβα. Τον οποίο τον καλημερίζω με αγάπη. Προφανώς θες να παίξει στοίχημα, έτσι. Κατάλαβα, ναι. Κάτι τέτοιο. Στη σημαντικά, όχι, σημαντικά το 1.50 το Κελεπούρη μη χάσεις. Στη σημαντικά το παίξει. Ασχολήσουμε μπάσκετ, αγόρι. Στη σημαντικά το θέλεις. Τι είπες. Στη σημαντικά το πας. Ναι. Περισσότερο με ενδιαφέρει αν θα σκοράρεις. Να σου πω κάτι τρελό, φίλε. Να σου πω κάτι τρελό. Βλέπω το Σάββατο άσο τον Ατρόμητο. Με τον ΠΑΟΚ. Ξέρεις γιατί αυτό, από τον ΠΑΟΚ. Ναι, ναι. Από τον ΠΑΟΚ. Άκουσε με, τράβα το πάπλωμα, κλείσε και το πορτατήφ και πέσε κοιμήσου. Πέσε κοιμήσου. Τι να πω, δεν γίνεται. Ξέρω εγώ παλικάρι. Έλα ρε, εσύ τα φιλικά τώρα, μας κοροϊδεύει. Καλά, δεν θα είναι όπως και το Απόλλων Αθηνών ΑΕΚ. Δημήτρη, υπάρχει λόγος που σου ρωτάω και απαντάς αν θέλεις βέβαια. Τι ηλικία έχεις, ναι. Υπάρχει λόγος που σου ρωτάω, αν θες. 37. 39. Είδες, κοντά. Είσαι 39. 39, ναι. Άρα ναι. Πρόλαβες, Άντμπεργκ. Ξέρεις τον Μολότοφ, τον Κώστα. Τον Μολότοφ, τον Κώστα. Όχι. Όχι, καλά, πάμε, άστο. Εντάξει, επόμενη γραμμή, περιμένουμε δύο. Έγινε, να είσαι καλά, Δημήτρη. Καλημέρα. Ναι, καλημέρα. Έλα, καλημέρα. Ναι, καλημέρα, αδερφέ. Όνομα και ομάδα που υποστηρίξεις. Καινούργια φωνή. Καλημέρα παιδιά από Αριδαία, Αλμοπάρα, Ευάγγελος. Γεια σου Βαγγέλη. Κλαίω με Αριδαία. Ρε εσείς βγάζετε καταρχή, συνέχεια ξένους. Καταρχή δεν πήρα να μιλήσω για... Τι όνομα, ένα λίγο, ένα. Ένα. Ευάγγελος. Σου είπε Αλμοπάρα. Βαγγέλης και Αλμοπάρα. Ναι. Αλμοπός Αριδαίας. Ωραία. Βγάζετε πάλι, ναι, ναι. Έχετε μαύρο επιθετικό παικταρά. Αλμοπόσα, ναι, ο Μεντί, ναι, στον Ηρακλή που είχαμε δώσει. Ας το Μεντί, φέτος έχετε άλλον, είναι απίστευτο. Βγάζετε συνέχεια παίκτες μαύρους. Από τα χωράφια στον Αλμοπό. Τον δώσαμε εκείνον. Το Μουσόνι, το Κιλκίσκα που τον δώσαμε. Γάμα Εθνική. Μπράβο. Αλλά ήρθε πίσω ο Μεντί και τον δώσαμε αυτόν. Εντάξει, δεν είναι και ποιο ξέρει. Τι, ο Μεντί είναι πιο καλό. Για την κατηγορία είναι πολύ καλό. Ο Μεντί δηλαδή που ήταν πάρα πολύ καλό πίσω στον Ηρακλή και τώρα γύρισε πίσω στον Αλμοπό. Ναι. Τόσο καλό ήταν. Τον είχαμε εμεί πέρσι, άκου να δει. Μέχρι τα Χριστούγεννα τον είχαμε εμεί πέρσι. Έκανε πολύ καλό πρώτο γύρο και τον πήρε ο Ηρακλή. Δεν έπαιξε στον Ηρακλή. Θάβει τι ομάδε Βορείου Ελλάδος ο Ηρακλή, είδε. Όχι, τι στον όρο. Από τον Αριδέα, από την Αριδέα. Τον πήραμε ελεύθερο, τον πήραμε πίσω. Τον πήραμε πίσω. Εντάξει. Λοιπόν, εγώ ήθελα να εκφράσω τη στήριξή μου στον Αντώνη, τον εθνικό Πειραιός.
Και το πρόβλημα που έχει με το Γιακουμί. Με το που του πήρε τη Σούλα ο Γιακουμί. Ναι, αυτό είναι μεγάλη, μεγάλη αλητεία. Όλοι συμπαραστέκονται. Καταρχήν κάποιοι βγαίνουν και ιντερνετικά έτσι στο Facebook και αυτά και στα ραδιόφωνα και λένε ότι ο Αντώνης είναι ένα τρολ και τρολάρι, δεν είναι υπαρκτό πρόσωπο. Καταρχήν έχει προφίλ στο Facebook, τον έχω φίλο, μιλάμε. Μπράβο. Έχει βγάλει τραγούδι, όχι ένα, δύο. Στο οποίο αναφέρεται και σε μένα, δηλαδή, ναι. Ναι, δηλαδή τι άλλο να κάνει για να μας πεις ότι είναι υπαρκτό πρόσωπο, να βγει οι γυμνές φωτογραφίες και να τις δημοσιοποιεί, τι να κάνει πια ο άνθρωπος. Φωτογραφία με τη Σούλα έχει? Όχι. Πώς να έχει, αφού του την έκλεψε ο Γιακουμής. Ναι, αλλά προφανώς την είχε, ρε φίλε, κάποια στιγμή. Αυτό λέει. Έτσι, πλέον ιντερνετικά. Λοιπόν, εμείς ως φίλαθλοι του Αλμπανίου. Μισό λίγο, Βαγγέλη. Επειδή λίγο τα παιδιά, ο Αντώνης είναι μεγάλη μορφή ο εθνικάρας της Μαρμίτας. Που του κλέψε ο Γιακουμής τη Σούλα. Ο τερματοφύλακας. Έχει βγάλει και τραγούδι. Όχι. Εγώ είμαι τηλεθεατής της Μαρμίτας. Έχει βγει και εδώ στον αέρα, ρε παιδιά. Έχει βγει και εδώ στον αέρα με σένα, ρε Χρυσάνθε. Ο Αντώνης εθνικάρας, ο παιδί. Έχει βγει. Το τραγούδι λέγεται. Το είχα πει. Κάπως έτσι λέγεται το τραγούδι. Το είχα πει. Ναι, και άλλο ένα έβγαλε. Τώρα δεν το. Λέγεται Αντώνης Γιουρβαλάκης. Ναι. Αναστασία, δεν ξέρω αν κατεβαίνει. Ναι, δεν κατεβαίνει, όχι. Δεν κατεβαίνει. Αντώνης Γιουρβαλάκης. Δεν κατεβαίνει. Ναι, έχουν βγει και άλλα παιδιά και ζήτησαν και το τραγούδι του. Εντάξει. Μάλιστα. Είναι γνωστός πλέον. Λοιπόν, το στηρίζουμε. Μπράβο. Και πάμε στο τελευταίο. Που πάει καλά, 4 στα 4. Για χαρά, παιδιά. Να σε καλά, τελευταίος. Να σε καλά. Παρακαλώ. Ο τελευταίος είναι τελευταία. Η τελευταία τότε. Γεια σας. Καλημέρα σας. Είμαι η κυρία Εύη. Η κυρία Εύη, ο παδός του ΠΑΟΚ, ο συνήθως εκνευρισμένη με μένα και αρκετά αγενής με μένα. Όχι, γιατί τι έκανε. Όχι, μάνα μου, όχι. Όχι, ήρεμη είναι η κυρία Εύη, γιατί λέτε. Είμαι ήρεμη, είμαι ικανοποιημένη για όλα αυτά που ακούω, με όλα αυτά που βιώνω. Καλό είναι αυτό. Όχι, και σε αυτό διακρίνω ειρωνία. Τι που ακούτε και βιώνετε. Όχι, λάθος. Είναι η πρώτη φορά που κάνεις λάθος όλα τα άλλα. Α, ωραία. Είδες τι ωραία που είναι η ζωή, αν περνάς... όλα τα άλλα που λέγεται σωστά. Ακριβώς. Ό,τι έλεγε ήταν σωστό. Έτσι. Λοιπόν, ακούτε κάτι να σας πω. Επειδή έτυχε χτες να ακούσω την εκπομπή του κυρίου Ζαγόρα. Ναι. Το μεσημέρι. Ναι. Ο πρώτος και καλύτερος που έκραζε και μάλιστα σε βαθμό που εγώ απόρρισα, γιατί ξέρω δεν είναι παοξής βασικά. Ναι. Και έκραζε. Τους μικρούς, ναι. Σε εισαγωγικά, του Δόνη. Ήταν δεν εισαγωγικά, τα έχω εδώ πέρα μπροστά μου. Δύο παράθυρα στο κάδι έβγαλα όλες τις ηλικίες. Άστο τώρα. Όχι άστο, θα στα πω εγώ. Λοιπόν, κοίταξε. Ναι, θα στα πω εγώ αν θες. Άκουμε κάτι. Ναι, οι οποίοι είναι 20, 22 και 25 στο ποδόσφαιρο, μόνο μικρά δεν λέγονται. Στην Ελλάδα είναι πολύ μικρά. Δεν είναι τα μικρά του Δόνη. Στην Ελλάδα είναι τα μικρά του Δόνη. Άρα ο καλύτερος παίκτης του Άρη είναι μικρός. Γιατί είναι 22. Ναι, γιατί είναι νέοι. Αλλά τα μικρά, εντάξει τώρα. Κυρία Εύη μου, σε λατρεύω, σε αγαπώ, σε εκτιμώ. Καθόλου μικρά, κυρία Εύη, αφήστε να σας βοηθήσω λίγο εγώ. Καθόλου μικρά δεν είναι ο Παναθηναϊκός. Ο Διούδης είναι μικρός. Σταμάτα. Περίμενε. Ο Διούδης είναι μικρός. Δεν σου λέγει όλη την δεκάδα. Ο Ινσούα είναι μικρός. Ο Μαύρος είναι μικρός. Ο Μουνιέ είναι μικρός. Ο Μακέδα έχει και 3-4 μικρούς, ναι. Τι με πιο μεγάλη βλακεία λέτε. Γιατί. Την πιο μεγάλη βλακεία λέτε. Άκου λοιπόν την τετράδα, την άμυνα του ΠΑΟ, που είναι ο βασικός κορμός μιας ομάδας. Από τα δεξιά προς τα αριστερά. 32, 30, 31, 32. Πάμε στο Παναθηναϊκό. 27, 21, 24, 29. Καληνύχτα. Κάτσε και μίλα. Δεν είμαστε Αγγλία ούτε Ολλανδία. Είμαστε Ελλάδα. Που ο Περόνε ακόμη θεωρείται απλά όριμος. Στα 33 μισό του. Ο Ηρακλής μπροστά στο Παναθηναϊκό είναι πορνόγερη. Δεν έχει σταματήμο. Δεν σταματήσει να μιλήσει ο Κριστιανέ. Με τον Ηρακλή σου λέει, σου λέει, ράστη κυρία Εύη. Θέλω να ακούω. Μα δεν ακούει εμένα όμως. Εγώ μιλάω δύο παρά χθες, έβγαζα ηλικίες. Δύο παρά. Τι μου πήρες το Μουνιέ. Το Μουνιέ που μπήκε τελευταία τρία λεπτά. Το Μουνιέ. Αυτό είναι δικτατορία. Το Μουνιέ της μητέρας του Γάλλου. Κυρία Εύη μου, ηρεμήστε λίγο. Σταμάτα να μιλήσει. Πρέπει να σεβαστεί λίγο την γυναίκα. Στην περιοχή μέσα ο Παναθηναϊκός είχε δεκάδα τον Αργύρι. Κλείστε λίγο. Το είχα κλείσει λίγο, Αναστασία. Ξύπνα λίγο. Εμένα κοιτάς, Αναστασία. Εντάξει, και άλλοι δεν σταματάει. Στην περιοχή δεν σταματάει η άλλη, εσύ. Να κάνουμε συζήτηση. Να κάνουμε συζήτηση, έτσι είναι. Με ψηρήματα, με αριθμούς. Χθες το βράδυ τα βγαλώ ένα-ένα όλα. Ο Παναθηναϊκός πήγε να βάλει γκολ στην Τούμπα την καυτή. Με απάνω τους Μάου Μάου να ρουλιάζουνε,
έχοντας στην περιοχή τον 19χρονο Αργύρι Καμπετσί. Αυτά μόνο στην Αγγλία και στην Ολλανδία. Στη μεσαία γραμμή, απέναντι σε 32χρονο και 30χρονο, είχε τον Χρήστο Δόνη 24 ετών και τον Δημήτρη Κουρμπέλη 25. Είναι τα μωρά του Δόνη. Και κοιτάει ο Δόνη στον πάγκο του, κοιτάει ο Δόνη στον πάγκο του και βλέπει μέσω όρο ηλικίας 17,5. Τι να κάνει ο Δόνη. Ποιο θέλει γι' αυτό, το λέει κυρία Εύη, ποιο θέλει γι' αυτό. Α, τώρα μου πας άλλη, μάθα να μιλάς. Μάθα να μιλάς. Αυτό είναι άλλη συζήτηση. Ο Παναθηναϊκός για μένα έπρεπε να είναι β' εθνική. Τους κρατήσαν κατηγορία. Ο Ελισάντο, εσύ τον κράτησες. Εσύ τον κράτησες. Εσύ τον κράτησες. Για πες. Εσύ τον κράτησες. Που ψήφισες υπέρ του. Τον Ηρακλή τον έριξες. Δεν τον έριξε κανένας πάνω. Για ένα πανό τον έριξες. Για ένα πανό στα Ρωσικά. Τον Πιλάτο τον κυνηγούσα. Και με την ευκαιρία, το πανό, την Πέμπτη στην Ευρώπη, τι έλεγε Χρήστα στα Ρωσικά. Στη θύρα 4 το πανό, τι έλεγε. Τι ώρα, για το, για το Σέρβο ήταν, ρε. Για το Σπαρτιζάν. Ναι, εντάξει, παραγγελία. Εντάξει, γιατί ρωτάει κόσμο. Δεν μπορεί να πει τη γνώμη του. Να είστε καλά, κυρία Εύη μου. Να είστε καλά. Δεν μπορώ να μιλήσω. Μίλα, μίλα, σε ακούμε. Μαρία, τελείωσε η εκπομπή. Να ολοκληρώσει η κυρία Εύη. Πείτε, κυρία Εύη, αυτό που θέλετε για να κλείσουμε. Μα δεν ακούει. Μισό λεπτό να μιλήσει ακόμα να κλείσουμε, ρε παιδιά. Ο ίδιο ο κύριο Αγόρα, τα αφεντικό σου, βγήκε και του έβριζε. Όχι του έβριζε, του έκραζε, να πω τη λέξη. Ότι αμάν μας πρίξαν με τα μωρά του Δόνη και τα μωρά του Δόνη, ο ίδιος τα έλεγε. Συγγνώμη. Και, να πάρουν και επειδή η Πέτσιο Ζαγόρα δεν το λέει και ο Μάριος. Εγώ διαφωνώ σε αυτό. Σε άλλα 100 συμφωνώ και δεν κατάλαβα. Τι είναι ο λόγος του Ζαγόρα, θέσφατο. Δεν το κατάλαβα αυτό. Όχι θέσφατο. Και η Αναστασία με μένα διαφωνεί ότι τι είναι, την κοπέλα. Μην τα βάζει με του οπαδού του ΠΑΟΚ. Σω να βγήκαν δύο-τρει να είπαν την αποδείκαν για μένα κακό. Φτηνό χιούμορ και ηρωνία. Ναι, είναι τα μωρά του Δόνη. Ναι. Τα σύγκριτα δεν είναι μωρά, είναι άπειρη. Είναι τα μωρά του Δόνη. Ναι. Έλα, κλείνουμε για να έρθει ο. Όταν μπαίνει αλλαγή για να γυρίσει το μάτς. Κλείστε, κυρία Εύη, να έρθει το ΠΑΟΚ 24. Και μωρά να είναι, δεν φταίμε εμείς για αυτό. Δεν φταίμε. Μα δεν είπα ποιο τίποτα. Τι να κάνουμε, να μεγαλώσουν. Εντάξει, κυρία Εύη μου, να είστε καλά. Δεν εμείς γι' αυτό. Ακολουθεί ΠΑΟΚ 24, θα τα πούνε όλα. Στο καλό. Προσέχανε. Να είστε καλά. Το πανό στο ευρωπαϊκό παιχνίδι, Μάρι, έλεγε έναν οδό τη Παρτιζάν που σκοτώθηκε σε επεισόδιο με ερυθρό αστέρα. Μπράβο, ρε, γιατί δεν το κορυδεύω, ρώτησε κόσμο. Κατάκι Σότο Γκρουπ. Μην ταλαιπωρήστε, στη Βόρεια Ελλάδα υπάρχει Κατάκι Σότο Γκρουπ για να πάρετε ένα εξαιρετικό μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα που έχει τη δυνατότητα με διαφάνεια να αναρτεί το ιστορικό κάθε αυτοκινήτου σερβις χιλιόμετρα κταίο στο ίντερνετ. Κατάκι.gr και θα αγοράσετε αυτοκίνητο πριν το δείτε. Βασιλική Ρετσίνα. Η Ρετσίνα με την παραδοσιακή πλούσια και αυθεντική γεύση. Καλή 23 17 13 9 81. Παράγεται από τη μεσηβρία, είναι ποιητική και είναι ό,τι καλύτερο. Πιείτε την και θα μας θυμηθείτε. Και κόλλες. Ρούμεν, βιομηχανία παραγωγής δομικών υλικών και στεγανοτικά και θερμομονωτικά υλικά έχω. Ρούμεν είμαι, 719-229 στο Βαθύλακο Θεσσαλονίκης. Δεν χρειάζεται να πάτε εκεί. Μπαίνετε rumen.gr, R-O-U-M-E-N. Όπως το ακούς, όπως το ακούς βασικά. Ρούμεν. Όπως το ακούς. Αυτά, Μαρία μου. Είδες η προκατάληψη τι είναι. Εγώ είπα ότι φταίει ο ΠΑΟΚ. Μην το συνεχίζεις γιατί τελειώσαμε. Και είπα, δεν είναι και βάση σχεδίου. Αλλά για Ελλάδα, ναι, είναι τα μωρά του Δόνη. Για Ελλάδα. Σημειώνω το εξής. Ότι φίλε Κίμωνα που λες ότι είναι ό,τι πιο κομπλεξικό υπάρχει στον πλανήτη, δυστυχισμένος άνθρωπος ο Μάριος, δεν τον γνωρίζεις. Ο Μάριος, το μόνο πράγμα που δεν μπορείς να το χαρακτηρίσεις. Μόνο δυστυχισμένο. Δυστυχισμένο άνθρωπο. Στην ευτυχία είναι αυτό. Είναι ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος που έχω γνωρίσει ever. Ειδικά αν είναι ο ΠΑΟΚ 4ο-5ο και δεν διεκδικεί τίποτα εκεί, είναι τα καλύτερά του. Να ζητήσω ένα συγγνώμη που τέλος πάντων δεν είναι καλύτερο. Από την Αναστασία, γιατί την κοπέλα τη ζάλισε και η κυρία Εύη, την Αναστασία, την οποία τη λατρεύω την Αναστασία. Δεν σχολιάζω. Η κοπέλα κάνει τέλεια τη δουλειά. Α, το σβήσε το μήνυμά του. Η Αναστασία. Όχι, αυτό το πριν. Μπερδεύτηκα. Οκ. Εγώ δεν είπα ότι φταίει ο ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω, Μάρια. Τελειώσαμε. Εντάξει. Απλά τον κράτησε κατηγορία και παίζει έστω με αυτού. Μακάρι ο Ηρακλής πέρσι να έμενε και να έπαιζε με τα μωρά. Παράδειγμα, λέω εγώ. Στείλε πάνε τα μωρά να φάνε στον Μπέρκλε. Σταμάτα. Του Βοσνιάδη. Λοιπόν, τα μωρά του Δόνη τρώνε όταν έρχονται στη Θεσσαλονίκη, πηγαίνουν στην Καλαμαριά και τρώνε στο Μπέργκλερ όπου πηγαίνει ο Παπαδόπουλας και δεν βρίσκει κανένα από τα αφεντικά. Μπέργκλερ στην Καλαμαριά, μεταμορφώσεως 5, καρδιά Καλαμαριά, για τη Λιβεριά 23-14-007-7-22. Για σήμερα προτείνουμε, τι να προτείνουμε, το Diamond, ψωμάκι, σουσάμι, μπιφτέκι, μπέικον, παρμεζάνα, ντομάτα, μαρούλι και αγιολί, ονειρικό, μεγάλο μπέργκερ, μπέικον, το Diamond, μόνο 5 ευρώ από το Μπέργκλερ. Από τους Τύρες κρατώ μαζί μας για περίπου μια μισή ώρα και παραπάνω.
από την Αστασία που ήταν μαζί μας τελευταίο τέταρτο και από τους τρεις της Τρόικα, αδέρφια, keep on fucking rocking.